Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στις απόψινές επισκέψεις. Κοντά μας σήμερα ο κύριος Σωτήρης Ξόγνος, πρόεδρος του Φίλος Συλλόγου για την Αδελφοποίηση Καβάλας Νιρεμβέργης. Κύριε Ξόγνο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω, αν θέλετε κι εσείς, επειδή μας συνδέει μακρόχρονη φιλία, μπορούμε να μιλάμε στον Ενικό. Έτσι, επιβάλλεται νομίζω να μιλάμε στον Ενικό. Για μένα είναι προτιμότερο, ο άμεσος τρόπος της δημοκρατίας. Οπότε, Σωτήρη, καλώς ήρθες στην εκπομπή. Χαιρόμαστε που σε έχουμε στην εκπομπή, χαιρόμαστε που σε έχουμε στην Καβάλα αυτόν τον καιρό. Για τους τηλεθεατές που δεν γνωρίζουν, ο Σωτήρης ο Ξόγνος μένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Νιρεμβέργη. Πόσα χρόνια, Σωτήρη, χωρίς να αποκαλύψεις και την ηλικία σου ταυτόχρονα, αν δεν θες. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είμαι 64 χρονών, 64 και βάλε. Και μένω στην Νιρεμβέργη από το 1988. Είναι τουλάχιστον 33 χρόνια. 33 χρόνια. Δηλαδή, μπορώ να πω ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής μου πλέον το έχω ζήσει στην Νιρεμβέργη. Οπότε δραστηριοποιείς εκεί επαγγελματικά. Ναι. Βέβαια, γεννήθηκες εδώ. Ναι. Πες μας λίγα έτσι, θα ήθελα να σε γνωρίσει λίγο ο κόσμος, γιατί εμείς σε έχουμε συνδέσει, είσαι ο κύριος Νιρεμβέργη για μας. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, για να τα λέμε και τα πράγματα με το όνομά σου, και θα το πω και δημοσίως, αν δεν υπήρχες εσύ, δεν θα υπήρχε και αδερφοποίηση. Ούτε θα είχε γίνει και δεν θα είχε, και ακόμη και να είχε γίνει, δεν θα είχε κρατήσει, δεν θα είχε εξελιχθεί τόσο, με τόσο όμορφο τρόπο όσο εξελίσσεται αυτή η συγκεκριμένη αδερφοποίηση. Γιατί η Καβάλα έχει αδερφοποιηθεί και με άλλες πόλεις, αλλά δεν έχει αυτή τη σχέση που έχει αναπτύξει με την Νιρεμβέργη. Πες μας λοιπόν λίγα πράγματα για σένα, πώς ξεκίνησες από την Καβάλα, πώς βρέθηκες στην Νιρεμβέργη. Πολύ ευχαριστώ. Λοιπόν, θα κάνω ένα βήμα προς το τέλος και θα σου πω ότι ναι, είμαι ο πρόεδρος του Συλλόγου Αδελφοποίησης Νιρεμβέργης Καβάλας, για την πρόεδρος της αδελφοποίησης στην ουσία, φίλος Σωτήρης Ξόγνος. Αλλά ναι, συλλόγου, έτσι. Ναι, έχουμε τα δύο εμβλήματα των δύο πόλεων. Το έμβλημα με την Καβάλα λίγο το έχω παραποιήσει, αλλά χάρη σε σένα πήρα το έμβλημα του Δήμου, το Νεάπολης, Νεόπολης. Κανένα σύλλογος δεν πάει μπροστά αν δεν έχει και ενεργά και δραστήρια μέλη, όχι μόνο ο πρόεδρος. Φυσικά ο πρόεδρος είναι αυτό που λένε οι βλάχοι των Κισέμι, αυτό που τραβάει μπροστά τα υπόλοιπα πρόβατα. Αλλά κανένα στρατηγός δεν κέρδισε μάχη χωρίς καλούς στρατιώτες. Έτσι. Λοιπόν, και θα προσπαθήσω να αποφύγω το εγώ. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι είναι μια συλλογική δουλειά που, βέβαια, βλέποντας ότι ο πρόεδρος είναι ενεργός, έχει πρωτοβουλίες, αναλαμβάνει δράσεις, αφιερώνει πάρα πολύ χρόνο, εμπνέονται και αυτοί και υποστηρίζουν το σύλλογο. Άρα δεν είναι έργο ενός ατόμου, είναι έργο πολλών ατόμων. Και κάποια στιγμή στη ρίση, ας πούμε, μέσα στη συζήτηση, πρέπει να τους αναφέρουμε και αυτούς. Βεβαίως. Λοιπόν, γεννήθηκα στην Καβάλα το 1957 από πρόσφυγες γονείς. Ο πατέρας μου κατάγεται από τη Νέα Αρτάκη Ευβοίας και ο παππούς μου, Σωτήρης ο Ξόγνος, από την Παλιά Αρτάκη της Προποντίδος. Η μάνα μου, και οι δυο είναι συγχωρημένοι άνθρωποι, γεννήθηκε Καβάλα, μεγάλωσε Θάσο, βαφτίστηκε Χρυσούπολη. Η μάνα της καταγόταν από την Κύο της Μικράς Ασίας, κοντά στη Προύσα, επίγειο της Προύσας, και ο παππούς μου γεννήθηκε στο Σικάγο. Το επώνυμό του ήταν Αμερικάνος, ίσως και Παρατσούκλη, δεν ξέρω ποιο ήτανε. Ποιο άλλο όνομα, δεν ξέρω. Πάντως, μέσα στην οικογένεια, γιατί έχω ψάξει λίγο και έχω βρει κάποια χαρτιά, υπήρχε μια γιαγιά Ιρλανδέζα, μια προγιαγιά Γερμανίδα, τώρα αν είχαμε και Ινδιάνους. Αυτό δεν το ξέρω, δεν πήγα τόσο μακριά. Ο κάστρο τους εξολόθρεψε. Λοιπόν, τα παιδικά μου χρόνια τα πέρασα στη Θάσο, περίπου 1,5 χρονών και τα λοιπά. Πήγα στη Θάσο, γιατί κάποιος συγγενής της μητέρας μου, καπετάνιος, είπε στη μάνα μου, έχουμε κάηκια, ας έρθει ο άνδρας να δουλέψει εδώ, αντί να έρχεται με τα Αρτάκια Να. Το όνομα αυτού με Ρέσεις, όπως και της γιαγιάς μου. Μάλιστα. Γνωστό το όνομα. Βέβαια, πολύ γνωστό. Είναι η οικογένεια της μητέρας μου. Και ο πατέρας μου πήγε στα καΐκια του Μερέση, πρώτα στο σχορεμένο το γερο Δευτέρη Μερέση, μια πατριαρχική φιγούρα, και μετά στον γιο του, τον μεγάλο, τον Γιάννου Μερέση, τον πατέρα του Τέος Δημάρχου Θάσου. Ναι. Λοιπόν, δηλαδή αυτή είναι το σώμα της μάνας, υπάρχουν βέβαια και άλλοι Μερέσιδες στην ποταμιά. Αλλά εγώ έχω πιο κοντινούς αυτούς, γιατί με αυτούς είχα κάθε μέρα παρεδώσει. Και όπως είπα, ο Μπαρμπαλευθέρας ο Μερέσης ο Σχωρημένος με είχε, ας πούμε, σαν παιδί του.
Παιδικά χρόνια στη Θάσο, λοιπόν. Παιδικά χρόνια στη Θάσο. Στο Λιμένα, τώρα λέγεται Λιμανάκι, για ένα διάστημα λιγότερο συνοικισμός, εκπολιτισμένα. Mm. Και πιο νωρίς, όταν ήμουν ακόμα πολύ μικρό παιδί, ήταν το Καραγάτσι και εμείς ήμασταν Σαραγλίδες ή Τουρκόσποροι τότε. Έγιναν και αυτά. Λοιπόν, κάποια χρονιά ο πατέρας μου αγόρασε μια ανεμόδρατα και αποφάσισε να έρθει εδώ να δουλέψει, να τη δουλέψει. Γιατί η Καβάλα είχε τότε 40-50 συγκροτήματα ανεμόδρατες. Γινόταν η γιορτή 1η Οκτωβρίου που ξεκινούσαν. Και αναγκαστήκαμε να επαναπατριστούμε. Η γιαγιά μου, συγχωρεμένη, κατέβηκε από την Παναγία, από την μπροστά μεριά, από το Λουτρό πάνω που έμενε, κάπου στην Ομόνια, στην Φιλότα, μέσα στα Εβραϊκά. Εκεί περάσαμε 1,5 χρόνο. Μετά φύγαμε από εκεί, πήγαμε στην Αγία Βαρβάρα, στην αρχή στην οδό Μπουμπουλίνας, μετά Κολοκοτρώνη και τέλος στο δικό μας το διαμέρισμα, στη Μιαούλη, πιο κάτω από την κατηφόρα του Μενέλαου. Από το 70 περίπου μέχρι το 78 έμεινα Καβάλα, μετά στρατεύτηκα. Γύρω στο 80 ήρθα εδώ με μετάθεση, γιατί ενδιάμεσα είχα περάσει, είχα δώσει εξετάσεις και είχα περάσει στα ΚΤΕ Καβάλας τότε, μετά έγιναν ΤΕΗ και τώρα ΔΠΑΕ. Και μετά κόπων και βασάνων κατάφερα να πάρω μια μετάθεση, να έρχομαι να γλιτώσω 1-2 εξάμηνα όσο ήμουν στρατευμένος. Φοιτητής και στρατευμένος. Ναι. Ναι. Εντάξει, βοήθησε λίγο, παιδεύτηκα λίγο παραπάνω. Εντάξει. Και κάποια στιγμή ενδιάμεσα, αφού είχαμε τελειώσει τα 6 εξάμηνα τότε, μου είπε κάποιος, εσύ δουλεύεις τα καλοκαίρια σε βιτέρος. Του λέω, τι να κάνω. Λέει, υπάρχει μια σχολή τουριστικών επαγγελμάτων που κάνει ταχύρυθμες μαθήματα. Έχεις όρεξη. 40 μεροκάματα είναι. Το βασικό μεροκάμα το έπαιρνες. Ένας μου έπαιρνες. Έρχομαι, λέω, αφού ούτως ή άλλως Φεβρουάριο άρχιζε. Τέλειο Φεβρουαρίου. Έκανα την ταχύρυθμη και συνέχισα τη δουλειά σερβιτόρος. Σημειωτών είχα πρωτοαρχίσει, ας πούμε, γκαρσονάκι 7 χρονών τότε στα καφενεία, μετά την πρώτη δημοτικού. Εργάστηκα μετά σε καφετέριες, σε ξενοδοχειακά συγκροτήματα, όπως η Μακρία μου, παράδειγμα. Και κάποια στιγμή με έκαναν πρόταση να εργαστώ στο Λούσι. Εκεί φτάνουμε στην επίμαχη στιγμή. Εγώ τα ξέρω για τους τηλεθεατές που δεν τα ξέρουν. Είναι, έχει σημασία αυτή η εξιστόρηση. Στο Λούσι ξεκίνησε να έρχεται το Holiday Rising, ένα ταξιδιωτικό γραφείο με έδρα την Νιρεμβέργη και επίσης υποκατάστημα στο Βερολίνο. Ξεκινούσε τα λεωφορεία από το Βερολίνο, Νιρεμβέργη, μέσω Σερβίας. Ένα γκρουπ κατέβαινε στη Λεπτοκαριά και ένα άλλο γκρουπ ερχόταν στην Καβάλα, στο Λούσι και νομίζω και στο Νεφέλη. Η Εσπέρια, δεν θυμάμαι καλά. Εγώ δούλευα τότε στο Λούσι. Κάποιο βράδυ είχε φύγει ένα γκρουπ για Μετέωρα. Τότε βέβαια να σκεφτείς στη Θεσσαλονίκη ήταν 3 ώρες διαδρομή. Μέχρι Μετέωρα πανέλα, φεύγανε πολύ πολύ νωρίς οι άνθρωποι, πέραν lunch basket και ερχόταν συνήθως αργά. Μου λέει τότε ο μέτρο, ο κ. Χατζιαργυρόπουλος, δεν ξέρω αν είναι ο άνθρωπος, ότι θα κάτσει εδώ να δώσει φαγητό στους ανθρώπους που θα έρθουν. Εγώ ήθελα να πάω στην Μπίκιο Ρώσο, φώναζα, έκανα, τελικά έμεινα. Έστρωσα το για 40 άτομα περίπου, μόνος, τους είχα βάλει τα νερά, αυτά ήρθαν αυτοί, τους έρβερα τα πρώτα, μάζεψα τα πρώτα, άρχισα να βάζω σαλάτες και κάποια στιγμή αριβάρει μια κυρία σαν φρεγάτα στην ναυτική εβδομάδα. Τα έχω πάρει εγώ στο κρανίο, πετάω τη σαλάτα και μου λέει η κυρία, δεν είσαι καλός σερβιτόρος. Και μου λέω, εγώ έφαγα για σένα το πρόβλημα, ηρέμησε. Και η σημερινή μου σύζυγος. Μάλιστα. Και συνόρισες την Άγγι. Ναι, και τα λοιπά. Την έβγαλα, βγήκαμε ένα βράδυ. Την είχα πει τότε, πάμε να φάμε ψάρια, Καβάλα. Αυτή κατάλαβε, πάμε να ψαρέψουμε. Ανεβήκαμε στην Παναγία, μου λέει, πού είναι τα ψάρια, στη θάλασσα. Και εμείς τι κάνουμε εδώ. Πάμε στην ταβέρνα, σιγά μου κάτσε να ψαρεύω, τι λέω. Εντάξει, γνωριστήκαμε, μου είπε, αν θα έρθεις Γερμανία, έλα να σε φιλοξενήσω. Ανέβηκα η Γερμανία, τότε είχα περάσει τα 26 και δεν υπήρχε πλέον Interrail, άρα Νταλίκα και Σακίδιο. Πήγα στην Νιρεμβέργη, πήγα στο Βερολίνο, πήγα στο Σβάρτσβαλντ, από διάφορες γνωστές που είχα και τελικά κατέληξα στην Νιρεμβέργη. Την Νιρεμβέργη όμως πήγα το 88. Δηλαδή έφυγα από το Λούσι, δούλεψα στο Κιανής, ερχόταν αυτό που λένε οι Γερμανοί Fernbeziehung, μακρινή γνωριμία ή μακρινή σχέση.
Ανέβαινα εγώ επάνω το χειμώνα. Ερχόταν μήνα, οι Άγγοι ναι, στην Καβάλα. Ναι, ερχόταν εδώ. Και κάποια στιγμή αποφάσισα το 88 που ανοίξα τα σύνορα να ανεβώ, να πιάσω δουλειά εκεί. Και βρίσκεσαι πλέον στην Ηλεμβέρη. Ναι. Πάμε τώρα για την αδερφοποίηση. Δηλαδή, τώρα είδαμε το ιστορικό πώς βρέθηκες εσύ πρώτα από την Ηλεμβέρη, γιατί έχει και αυτό σημασία. Πώς ξεκίνησε αυτή η ιδέα, μπορώ να υποψιαστώ πώς, αλλά πες τα λίγο και για τον κόσμο που δεν τα ξέρει. Βλέπουμε ταυτόχρονα και διάφορες φωτογραφίες από το αρχείο. Συγχωρεμένος ο Δόκτωρ Μαρμαράς. Μπορείς όποτε θες να σχολιάζεις κιόλας, αν κάτι θες να σχολιάσεις. Λοιπόν, το 88 ξεκίνησα σε ένα ξενοδοχείο εκεί κοντά στο σπίτι μου, σαν βοηθό σερβιτόρου. Γιατί ξένο που δεν μιλούσε καλά γερμανικά, δεν το θες σερβιτόρου. Είχα ενδιάμεσα ξεκινήσει και ένα μαθήματα γερμανικών και πολύ σχέση με τον ελληνισμό δεν είχα. Ελληνικό καφέ ήπια όταν μου φέρε ένας Τινήσιος, ο οποίος ήξερε ότι στην πλευρά υπήρχε πάρα πολύ ελληνισμός, αλλά εγώ δεν το ήξερα. Εκεί δούλεψα περίπου 9 μήνες. Ενδιάμεσα έμαθα ότι η εταιρεία Grundig ζητούσε για τη δεύτερη και τρίτη βάρδια ηλεκτρονικούς. Εγώ είχα τελειώσει μετά το γυμνάσιο του ενεργοδικών ραδιοτεχνίτης. Με την υπογραφή, έτσι. Ναι, με τον κύριο Σόλτς. Βλέπουμε τον τύπο της Νιρεμβέργης εδώ. Ναι. Και ξεκίνησα, αφού έχω τελειώσει τα ΤΕΗ, αλλά δεν ήταν ακόμα αναγνωρισμένα τα δικαιώματα των ΚΤΕΗ από το ΤΕΗ που έγινε αργότερα. Γιατί ήταν 6 εξάμεινα και πήγε 7 κτλ. Αυτό έκανε 10 χρόνια να ξεκαθαριστεί. Και έπιασα δουλειά στην Grundig. Στην Grundig νύχτα. 6 μέρες τη εβδομάδα νύχτα και κάθε 3 εβδομάδες τα ρεπό μαζεμένα, καθώς ήταν 4 μέρες, 5 μέρες. Εντάξει, μαζί με το Σαββατοκύριακο γινόταν εβδομαδούλα. Ήταν λίγο σκληρή δουλειά, γιατί ήταν νύχτα, γιατί ήταν όλα ανάποδα, γιατί να κοιμηθείς δεν μπορείς το πρωί καλά. Γιατί πρώτον αλλάζει ο ρυθμός, δεύτερον η θόρυβη της ημέρας. Η θόρυβη της εργασίας, η θόρυβη, ο φόρτος, ας πούμε, του δρόμου, γιατί καθόμουν σε μια πολυκατοικία πάνω σε ένα κεντρικό δρόμο, σε αυτόν που ερχόταν από το Μόναχο, ήταν σχετικά δυνατή, έστω και τέταρτος ώρα ψηλίου πιο μέσα. Παρ' όλα αυτά, δούλεψα εκεί, στην Grundig, στην τρίτη βάρδια, περίπου 4 χρόνια. Μετά οι βάρδιες γίνανε 2 και πήγα πρωινή από γευματινή βάρδια. Και κάπου στο 91, λίγο με το μακεδονικό, λίγο με αυτά, λίγο με εκείνα, ήρθα σε επαφή με τον ελληνισμό. Έμαθα ότι υπήρχε ελληνική κοινότητα Νιρεμβέργης, υπηρετικός σύλλογος Νιρεμβέργης, μακεδονικός σύλλογος Νιρεμβέργης, και τότε είχαν αρχίσει και τα σύνορα και πήγαινα στον υπηρετικό σύλλογο, τους έδινα ρούχα, αυτά που μάζευα από την πεθερά μου, από γνωστούς αυτά, που τα στέλναν τότε στους βορειοϋπηρώτες. Και κάποια στιγμή βρέθηκα σε μία μέρα, υπάρχει μια ειδική έτσι μέρα, ανοιχτή ημέρα λέγεται, Takte offenen Tür, που κάθε σύλλογος ανοίγει την πόρτα του και μπαίνουν επισκέπτες, ρωτάνε τι κάνετε, τι δουλειές, τι δραστηριότητες κάνετε κτλ. Και φυσικά εμείς οι Έλληνες το έχουμε να κερνάμε κιόλας. Τα ουζάκια, τις ελίτσες, το τυράκι. Εδώ είναι τα γραφεία του συλλόγου, φανέλα του ΑΟΥ και φανέλα της Νιρεμβέργης. Και αυτό είναι το σπίτι που λέμε, το σπίτι της γειτονιάς, που στεγάζονται πάρα πολλοί σύλλογοι. Εδώ είναι διάφορες εκδηλώσεις που έχουμε κάνει, εκθέσεις φωτογραφίας. Λοιπόν, και γνώρισα κάποιους εκεί, τελικά γνώρισα κάποιο παιδί από τον Εύρο, ο οποίος λέει: κάνουμε και μαθήματα φωτογραφίας. Μ' άρεσαν τα μαθήματα φωτογραφίας και διάμεσα γνώρισα και τον τότε πρόεδρο, τον κύριο Τσακμακίδη Μπάμπη, ο οποίος έχει εδώ στο παλιό κατοικία, ο οποίος λέει: έχουμε και μαθήματα γερμανικής γλώσσας κάθε Σάββατο το πρωί. Και άρχισα τα μαθήματα εκεί. Και έτσι ξεκίνησε η ενασχόλησή μου με τα κοινά. Στα αρχή σαν μέλος, σαν ίσως δραστήριο μέλος, και αργότερα απλά στους διαφόρους συλλόγους, στο μακεδονικό κτλ. Μέχρι τότε δεν είχα και πολλές άλλες σχέσεις, εκτός από το που πήγαινα Σαββατοκύριακο κτλ. Υπήρχαν κάποια γραφεία εξυπηρέτηση των πολιτών, ο οποίος έκανε μεταφραστικές δουλειές κτλ. Και γνώρισα κάποιον κύριο από αυτούς, ο οποίος ήταν τότε και πρόεδρος του Μακεδονικού, ο οποίος με πρότεινε να έρθω στο Μακεδονικό και να συζητήσουμε, γιατί κάποιοι συμπατριώτες θέλουν μια αδελφοποίηση με την Καβάλα ή τη Βέρεια. Αν εγώ ξέρω κάποιον την Καβάλα, να μεσολαβήσω, να κάνω.
Αυτό ήταν ένα πολύ θεωρητικό, βρισκόταν σε ένα τραπέζι και ανάμεσα στα τσίπουρα ή στα καλλιγκά που πίνανε, λέγανε θα κάνω μια αδελφοποίηση, θα μιλήσουμε με αυτόν ή με αυτόν να μας βοηθήσει. Και γιατί Καβάλα ή Βέρεια, γιατί οι δύο συγκεκριμένες πόλεις και μετά να δούμε πώς καταλήξανε, ναι, στην Καβάλα, ναι, έτσι. Καβάλα ή Βέρεια. Μετά τους σεισμούς που είχαν γίνει στη Ιουγκοσλαβία τη δεκαετία του 60, η Νιερεβέρκη έχει βοηθήσει πάρα πολύ τα Σκόπια, σε κουβέρνηση, ιατρικό υλικό, με αποστολή γιατρών, με αποστολή της τεχνικής υπηρεσίας, υπάρχει η τέχνη σε Χίλσβεργκ. Και υπήρχε μια σχέση φιλίας, η οποία έγινε αδελφοποίηση. Και μετά το 91-92, τα Σκόπια φωνάζαν παντού Μακεδονία. Οι δικοί μας οι συμπατριώτες όμως το είχαν δει από νωρίτερα για τις άλλες συγκυρώσεις, για το Σύλλογο Μακεδόνια και το ένα και το άλλο, και είχαν τα σύμβολα αυτά για τα οποία αργότερα μαλώναμε μέχρι τότε κοιμόμασταν. Και θέλανε να βρουν μία πόλη, ιστορική πόλη, που να μπορεί να σταθεί ίσως προς ίσως, ίσως και από σημείο υπεροχής, στα Σκόπια. Και είπαν τη Βέρεια ή την Καβάλα. Υπήρξε ο δόρκος Μαρμαράς, που τον είδαμε προηγουμένως, ο οποίος ήταν ο Εθνονούς. Υπήρχε ένας άλλος κύριος, εσχωρηθήκε αυτός, ο κύριος Σπύρος Γκάρος, ο οποίος γύρω στο 84 είχε γράψει και ένα γράμμα στον τότε δήμαρχο, τον συγχωρημένο, τον κύριο τον Αθανασιάδη. Αθανασιάδη, Μπαντέρμαλι θα έλεγα. Το ίδιο φωνάζαμε, είναι, ναι, ναι, έτσι, εντάξει, όλοι ξέρουν, όλοι ξέρουν γιατί μιλάμε. Ναι. Μπαντέρμαλι, ναι, λοιπόν, πολύ γνωστό. Ο οποίος δεν είχε απαντήσει γιατί από ό,τι έμαθα αργότερα φοβόταν το αεροπλάνο. Μάλιστα. Ναι. Είδες τώρα πώς θα μαθαίνουμε. Έχει σημασία αυτός ο γλαφυρός τρόπος που μας τα παρουσιάζει πολύ στις λεπτομέρειες, γιατί ναι, είναι έτσι μικρά, έτσι, στιγμιότυπα τα οποία δεν τα γνωρίζουμε, ναι, και βλέπεις, ναι, πώς γράφεται η ιστορία πολλές φορές. Ναι. Έτσι. Οπότε δεν γίνεται τότε το 84. Όχι, δεν γίνεται. Δεν πήραμε καν απάντηση. Ούτε καν απάντηση. Εκείνη τη στιγμή, μάλλον όχι εκείνη τη στιγμή, το είχε πάρει η σύζυγός μου πολύ ζεστά. Και λέει, δεν θα το κάνουμε έτσι. Αυτό είναι λάθος ο τρόπος, να καθόμαστε στην καφετέρια και να συζητάμε ασκήσεις επί χάρτου κτλ. Και πιάνει από φωτογραφίες που είχαμε εμείς με την Καβάλα. Και από φωτογραφίες στην Γερβέη που ήμασταν εκεί, μπορούσαμε να βγάλουμε, και έφτιαξε έναν φάκελο, ας πούμε φάκελο, έναν όχι πρωτότυπο, ένα ας πούμε, θα λεγόμαστε primitive, λίγο ναι, πρωτόγνωρο, ούτε πρωτόγνωρο, εντάξει. Εντάξει. Έτσι λίγο με τα βασικά τέλο πάντων. Βασικά το κάζο τη Καβάλα, το κάζο τη Νιρεμβέργη, το ΤΕΙ τη Καβάλα, που ήταν ήδη αδελφοποιημένο με το ΤΕΙ τη Νιρεμβέργη. Από τον κύριο τον Δόκτωρ Κώστα Τερζίδη, ο οποίος μάλιστα μου είχε πει τότε και να πάω να συνεχίσω τις σπουδές εκεί. Έναν άνθρωπο που είχε ένα αξιολογότατο όνομα και στην ελληνική κοινότητα της Νιερεβέης, σαν δραστήριο μέλος για ένα διάστημα και αντιπρόεδρος. Γιατί όταν πήγα εγώ στην κοινότητα, με ρωτήσαν πάρα πολύ αν εγνώριζα τον κύριο Τερζίδη. Κώστα Τερζίδη, ας πούμε, που είχε αφήσει ένα πολύ καλό όνομα, ένα δραστήριο όνομα. Και είχε και πολύ καλές επαφές με Γερμανούς. Εντάξει, ήταν βέβαια και είχε κάνει δοκτορά στη Γερμανία, είχε ξεκινήσει από το Ερλάνγκε, γιατί πολλοί νομίζανε ότι σπούδασε στην Νιρεμβέργη. Και υπήρχε κάποιος Dr. Fest με τον οποίο είχαν νομίζω τον ίδιο Dr. Vater. Μάλιστα. Λοιπόν, εμείς κάναμε αυτό το φάκελο με το κάστρο, με ομοιότητες, με διαφορές, με το εργατικό κίνημα της Καβάλας, γιατί και η Νιρεμβέργη ήταν εργατούπολη, ήταν έδρα της μετάλλοβιομηχανίας. Και προσπαθήσαμε να επηρεάσουμε τους Γερμανούς σε μια τέτοια συζήτηση. Αυτοί το απέρριψαν, ασυζητητοί, ότι δεν έχουμε 10 αδελφές πόλεις και δεν χρειαζόμαστε να κάνουμε παραπάνω και μας είναι ήδη πολλές. Και τελείωσε εκεί κάποια στιγμή η υπόθεση. Ή τελείωνε η υπόθεση. Σωτήρη, θα βάλουμε μια ανωτελεία, ναι, για να διατηρήσουμε και το suspense, γιατί μας τα λες πολύ, ναι, ωραία. Θα περάσουμε σε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στη συνέχεια του ιστορικού, έτσι, της αδελφοποίησης Καβάλας Νιρεμβέργης. Καλώς. Επιστρέφουμε στη συζήτησή μας με τον κύριο Σωτήρη Ξόγνο. Σωτήρη, μας έχεις αφήσει έτσι σε αγωνία. Λοιπόν, πριν τις διαφημίσεις μας έλεγες ότι το πρώτο αίτημα για την αδελφοποίηση έτσι απορρίφθηκε και οι Γερμανοί το απέρριψαν, γιατί είχε ήδη η Νιρεμβέργη 10 αδελφοποιημένες αδελφές πόλεις. Τι γίνεται μετά, τι αλλάζει? Βέβαια ήσασταν και εσείς επίμονοι προφανώς, έτσι, ναι, δεν, ναι, το βάλατε κάτω. Ήμασταν επίμονοι. Εδώ τώρα υπήρξε ένας αστάθμητος παράγοντας
που έσπρωξε τα πράγματα άγρια προς τα μπροστά. Υπήρχε ένας γιατρός Τούρκος, ορθοπαιδικός, ο οποίος είχε πολύ καλές σχέσεις και με πάρα πολλούς Έλληνες συναδέρφους του. Και άνετος τύπος, και κάθε φορά που πάω θέλει το τσιπουράκι του, ο οποίος πίεσε και έγινε αδελφοποίηση με την Ατάλια. Ατάλια, βέβαια. Αντάλια το λένε. Αυτή η Ατάλια είναι το όνομά της. Λοιπόν, οπότε σε εκείνη τη στιγμή αγριέψαμε εμείς και λέμε εμείς γιατί. Εμείς τους ζητήσαμε πριν από αυτούς, εμάς μας ρίξατε. Και εκεί επάνω αυτοί κολλώσανε γιατί με τη δεύτερη μειονότητα δεν θέλουν να έχουν προβλήματα. Γιατί κάνουν. Λοιπόν, και κάποια στιγμή ο κύριος Αγαθαγγελίδης ο Τέο, ο οποίος ήταν από το 96 δημοτικός σύμβουλος, πρότεινε με τον κύριο Γκάρο, που τον έχω αναφέρει, τον Πειραιά. Ο Πειραιάς, όνομα, το τραγούδι της Μελίνας και τα λοιπά, το δεχτήκανε αμέσως οι Γερμανοί. Γράψανε γράμμα στον Πειραιά και ο δήμαρχος τότε ούτε καν το έδωσε σημασία. Και το 97 έχω κάνει εγώ μια ομιλία σαν μέλος του Συμβουλίου Αλλοδαπών για τον ελισμό της Νιρεμβέργης από την εποχή των Κομινών μέχρι σήμερα, δεν ήξερα παραπάνω στοιχεία, την οποία έχει παρουσιάσει και πρώτα στο Μακεδονικό Σύλλογο και ενδιαφέρθηκε και μιλάω στο προξενείο. Στο προξενείο τότε διευθύντρια ήταν η κυρία Λίκη Αλέσικ. Πολύ φίλη και πολύ φίλη, αν μας φίλη, βλέπει, ναι, της στέλνουμε την βεβαίως, καλησπέρα μας και καλησπέρα. Την αγάπη μας. Στη Θάσο είναι, μπορεί καλά. Να μας βλέπει. Πιστεύω ναι. θα μας δει η Αλίκη. Λοιπόν, και μου λέει, εγώ θα σε βοηθήσω. Αλλά σε θέλω σταθερά δίπλα να τρέχεις. Και ξεκίνησε μία διαδικασία από το 97 το φθινόπωρο, με γράμματα ξανά, με επιστολές, με το φάκελο βέβαια μεγαλωμένο. Πιο πλήρη τέλος πάντων. Πιο πλήρη, φτιαγμένο, με περισσότερα ιστορικά στοιχεία κτλ. Και με παίρνει τηλέφωνο ο αρχηγός της ΤΣΕΣΟΥ, Χριστιανοκοινωνική Ένωση, η Μαύρη που λένε, έτσι λέγουν, έγινε το χρώμα του κόμματος, και άρχισε να μου λέει, δηλαδή ήθελε να τα απορρίψει. Και γυρνάει και μου λέει, ξέρεις λέει, την ιστορία της Νιρεμβέργης. Λέω, για λέγε. Λέει, το 2000 θα γίνει 950 χρονών. Του λέω να σου πω κάτι, του λέω να μην το ξεχάσεις. Ναι. Το 2000, λέω, θα έχουν περάσει 1950 χρόνια από την έλευση του Αποστόλου Παύλου στην Καβάλα που ξεκινάει ο χριστιανισμός της Ευρώπης. Λοιπόν, σπάστα και ξαναρίξα, σε παρακαλώ. Του λέω, ξέρω τι λέμε. Και η Καβάλα είναι, λέω, τουλάχιστον το 700 π.Χ. Μίλες για ιστορία. Έστω και αν είμαι ηλεκτρολόγος, του λέω, κάτι ξέρω. Και αυτός έγινε και πολύ καλός φίλος μετά της Καβάλας. Ξεκινήσανε πάλι οι διαδικασίες, οι συζητήσεις και έρχονται οι Γερμανοί και μας λένε, ξέρετε κάτι, εσείς οι Έλληνες, έχετε ο καθένας θα προτείνει το χωριό του. Θέλουμε από εσάς μια πόλη. Όποια πείτε εσείς, αυτή θα κάνουμε, αδελφή πόλη. Με τη βοήθεια της κυρίας Αλέση και του προξενείου και με τη βοήθεια της Ελληνικής Συνότητας Νιρεμβέργης και του κυρίου Παπανδρέου, συγκάλεσε πάρα πολλούς συλλόγους για να κάνουν. Κάποιοι θέλανε να υπογράψουν και μετά κλωτσούσαν. Ένας ήταν τα Τρίκαλα, ο οποίος λέει: εμένα υποστηρίζει τον Κούφ. Το Κούφ δεν είχε καμία δουλειά. Απλά έβαλε μια υπηρεσία του Δήμου Νιρεμβέργης για να μας ψαρώσει. Και κάποια στιγμή μια άλλη που είχε γνωστούς πάλι μέσα στο κόμμα της ΤΣΕΣΟΥ πρότεινε την Πάτρα ξαφνικά. Ο πρόεδρος του Πολυπονιασιακού Συλλόγου και πολύ καλός φίλος γυρίζει και λέει: όταν αποφασίσαμε και είπαμε ναι την Καβάλα και που γράψαν για την Καβάλα, εσύ η Καβάλα και εσύ άμα θες πάνε κάνε την Πάτρα ακόμη μια φορά, αδελφή πόλη αν γίνεται. Και τότε στην Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Συνότητας Νιρεμβέργης βγήκε απόφαση, υπήρξαν μία-δύο αντιδράσεις, κάποια κυρία Γερμανίδα ήθελε το δίστομο, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ καλό έργο με τις νεολαίες του Διστόμου και της Νιρεμβέργης, έχει τιμηθεί και από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Και ήθελε το δίστομο. Ξαφνικά γυρνάει, ήταν σε εκείνη τη συζήτηση ο υφυπουργός άμυνας κύριος Αποστολάκης Ευάγγελος. Όχι αυτός, Αποστολάκης, ένας κριτικός του Πασόκ. Ο οποίος γυρνάει και λέει: ακούστε να δείτε κάτι. Εμείς ήμασταν το κράτος, γι' αυτό το στόχο και του χτυπάει τους Γερμανούς, που δώσαμε στους Γερμανούς διαβατήριο. Το 1956 καλέσαμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας εδώ και αναγνωρίσαμε την οντότητα της Δυτικής Γερμανίας. Δεν θα είμαστε εμείς που τους δώσαμε αυτό το μεγάλο δώρο που θα πάμε ο πίσω ζήτουλες. Θα βρούμε μια πόλη που θα μπορεί να σταθεί απέναντι στην Νιρεμβέργη, στην ιστορία της Νιρεμβέργης, ίσως προσύψω και ίσως παραπάνω. Και προτείνω την Καβάλα. Και εκεί βέβαια. Ομονόησαν όλοι. Ψηφίστε ό,τι θέλετε. Μας είπε, εγώ θα έλεγα την Καβάλα. Γιατί μεγάλη ιστορία, παλιά πόλη κτλ. Έχει να προσφέρει κάτι στην Ελλάδα, είναι αγαπητή πόλη και είμαστε.
Και τότε ομονοήσαμε. Οπότε ξεκινάμε, περνάει από το Συμβούλιο, το Δημοτικό Συμβούλιο η πρόταση, περνάει από τη Γερουσία, υπάρχει ένα Έλτε Σεντράτ. Και αφού πέρασε η πρόταση, ερχόταν ήδη ο κύριος Αθανασιάδης, ήταν ήδη στο Μόναχο. Ήρθε ο κύριος Αθανασιάδης, υπογράφηκε η συνθήκη. Δεν ήταν συνθήκη, ήταν προσύμφωνο, ήταν ένα μνημόνιο συνεργασίας, θέλησης για αδελφοποίηση. Αυτό έγινε στο Δημαρχείο, είχαμε τις υπογραφές. Και την άλλη μέρα στην εκκλησία έγινε, ας πούμε, μια πανηγυρική γιορτή με προσκεκλημένους τους πρόεδρους των συλλόγων κτλ. Γιατί η εκκλησία μας είναι και μικρή, και ένας σπουφές ελληνικός. Και ο κύριος Παπαδρέου επέμεινε ότι εγώ έπρεπε να μιλήσω, να χαιρετήσω σαν καβαλιώτης. Υπήρχαν καβαλιώτες γύρω στα 300-350 άτομα τότε, οι περισσότεροι μεγάλης ηλικίας, οι οποίοι μέναν έξω από την Ενεργευέργη προς το Λάουφ, υπάρχουν ακόμα. Και ο οποίος δούλευαν τότε στη βιομηχανία της ΔΙΛ. Παρ' όλα αυτά, ο κύριος Σόλτς το αποδέχτηκε και έτσι ξεκινήσαν οι συζητήσεις. Έχει αλλάξει όμως το Διοικητικό Συμβούλιο του Μακεδονικού και ο πρόεδρος, μάλλον αυτός που ήθελε να είναι πρόεδρος, αλλά δεν τον έβαλα να έχει περισσότερους ψήφους, εκεί έρχεται να είναι η Φαγουμάρα, λέει: εγώ πρέπει να είμαι πρόεδρος γιατί η γυναίκα μου από την Καβάλα, ο Ξόγνωση από τη Θάσο, δεν θα είναι πρόεδρος. Εμείς δεν είχαμε κάνει σύλλογο ακόμα. Υπήρχε ο Μακεδονικός μόνο. Και σε δύο εκδηλώσεις που συμφώνησε ο Μακεδονικός να πάει, δεν πήγε. Και μου φώναξε τον Γερμανή και λέει: ή θα κάνετε ένα σύλλογο σοβαρά που θα ασχολείται με αυτό το θέμα, ή αφήστε τα. Και έτσι έκανες εσύ, ξεκίνησες την προσπάθεια και έγινε ο Σύλλογος Φίλος, έτσι. Στις 9 Αυγούστου σε μια μπειραρία. Μάλιστα. Σωστά πράγματα. Λοιπόν, ο Φίλος έγινε το 1998, το δείχνει και η ταμπέλα μας, και ο Σύλλογος άρχισε. Μία από τις πρώτες εκδηλώσεις που έκανε ήταν ένα ελληνογερμανικό συμπόσιο. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για την Καβάλα. Ένα από αυτά ήταν οι προτάσεις να γίνονται συνέδρια επιστημονικά στην Καβάλα. Το πρώτο είναι ο Dr. Fes. Δεν υπήρχε συνεδριακό κέντρο. Το συνεδριακό κέντρο απορρίφθηκε. Λεγόταν θα γινόταν κάπου στο δημοτικό στάδιο. Εντάξει, παλινοδίες. Στην ουσία αυτή ήταν η πρώτη μας εκδήλωση. Η δεύτερη ήταν η πρώτη χριστουγεννιάτικη γιορτή το 98, με κουραμπιέδες, με μακάρονα, κεράσματα. Οπότε γίνονται αυτά στην Ιρεμβέργη. Την ίδια στιγμή βέβαια και στην Καβάλα υπάρχουν αλλαγές. Ναι. Γιατί μετά τις εκλογές του 98 αλλάζουμε δήμαρχο, ναι. Φεύγει ο Αθανασιάδης, έρχεται ο Ερυφυλίδης. Μάλιστα. Οπότε εκεί συνεχίζεις εσύ τις επαφές με τον καινούριο δήμαρχο πλέον, οι οποίες οδηγούν νομίζω 1η Ιουνίου ναι. του 99 γίνεται ναι, πλέον υπάρχει η επίσημη... Μια... Ναι. Συμφωνία, έτσι. Αυτή είναι η αδερφοποίηση. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Να φτάσουμε εκεί περίπου. Να φτάσουμε εκεί. Πριν φτάσουμε εκεί, το 71 δούλευα. Ο μη μας πας τώρα, όχι, 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 όχι. Πίσω. Σε ένα φαρμακείο ναι. εδώ, στο κυρίου Σπαθόπουλο του Σουρεμένου. Ναι. Και τότε προήρθε ο κύριος Ερυφυλίδης, σαν νέος γιατρός. Μάλιστα. Στην Καβάλα. Και εκεί τον είχα γνωρίσει. Γιατί δούλευα. Και, εντάξει. Και ήμουνα, εκείνη την εποχή με φωνάζα φαρμακοτρίφτη. Και πήρα τηλέφωνο στον κύριο Ερυφυλίδη για να του πω εντάξει, συγχαρητήρια και το ένα και το άλλο και να του δώσω μια γνωριμία. Έλεγα Ξόγνο, ποιο ξέρω τον Ξόγνο. Μόλις λέω φαρμακοτρίφτη ο μικρός του Σπαθόπουλο, άντε ρε σωτηράκι, πες το και ζαλίστη κάποια σύση κτλ. Έρχεται στην Νιρεβέγγε το. Ωραία, τα λες, ότι... Ναι, τον Απρίλιο του 1999 και εκείνη την εποχή κάνουμε μια έκθεση φωτογραφίας στο Γκόστεχοφ, στον Πυθαγόρα της Νιρεβέργης, όπως τον έχουν βγάλει εκλεκτοί φίλοι, για την Καβάλα. Η Καβάλα στο διάβα του χρόνου. Την έκθεση αυτή την πήρα από έναν γιατρό καβαλιώτη, ο οποίος ζει στη Γερμανία, τον κύριο Βλάχο, καλή του ώρα. Ο αδερφός του ήταν γιατρός εδώ. Κύριε Άλκης Βλάχου είναι νησιά του. Μάλιστα. Και αφού υπήρχαν φωτογραφίες από τον κύριο Βλάχο πάρα πολλές, είχα και εγώ πάρα πολλές φωτογραφίες, έκανα και μια ομαδοποίηση ιστορικά και αναγειτονιές. Δηλαδή πώς έβλεπες την Αγία Βαρβάρα από την πορτάρα του Φρουρίου, τότε και τώρα, διάφορα κτίρια κτλ. Να δεις και την αλλαγή, γιατί ήταν στο διάβα του χρόνου. Η δεύτερη εκδήλωση που κάναμε την επόμενη μέρα ήταν για τις ελληνικές φορεσιές. Με μια κυρία, μια εκλεκτή συμπατριώτησα, την κυρία Λαμπρινή Κολιοφώτη, η οποία είναι και πρόεδρος στον Υπηρετικό Σύλλογο και έχει κάνει εξαιρετικές δουλειές, φανταστικές δουλειές, ακούραστος εργάτης. Και αφού τελειώσαν αυτές οι διοργασίες, υπήρχε εκείνη τη μέρα μια εκδήλωση του Δήμου Νιρεβέργης
Κέρτβιρτ, που σημαίνει θα σκουπίσουμε. Και πήγαινε ο Δήμαρχος, Δημοτική Σύμβουλη κτλ. Σκορπισμένοι στις διάφορες συνοικίες και προκαλούσαν, παρακαλούσαν, προσκαλούσαν στην ουσία τις πολίτες, αλλά προκαλούσαν κιόλας με το ότι είμαι εδώ και σκουπίζω, να έρθουν να σκουπίσουν κι αυτοί. Και αυτό ήταν στα πλαίσια του διαγωνισμού «Η γειτονιά μας είναι ωραιότερη», που καλοποίησαν τις γειτονιές οι ίδιοι οι πολίτες. Και με αρπάζω Στάθης, πάμε και βλέπει το Δήμαρχο με τη σκούπα, είδε τους κάδους, είδε τους κάδους πώς ξεχωρίζουν τα απορρίμματα, είδε αυτό, είδε εκείνο και ένα απόμαθα από τον πατέρα σου είναι πολιτισμός είναι πρώτα απ' όλα καθαριότητα. Και συμφωνώ απολύτως. Λοιπόν, όταν λέει κάποιος θα κάνουμε πολιτισμό, θέλω να δω πρώτα καθαριότητα κι εγώ. Λοιπόν, και έχουν φτάσει 1η Ιουνίου τώρα και στην Καβάλα πλέον γίνεται οριστικός γάμος των δύο πόλεων. 1η Ιουνίου του 1999 έγινε η Καβάλα, η αδερφή πόλη της Νέας Γαργής. Σε μια πολύ όμορφη, έτσι, μεγαλοπρεπέστατη τελετή. Υπάρχουν φωτογραφίες. Υπάρχουν φωτογραφίες σε μια τελετή όπου η Γερμανία έμειναν έκθαμβη από το πλούτο της έκθεσης, της εκδήλωσης, των εκδηλώσεων, ήταν πάρα πολλές, από τη φιλοξενία, στο ακόντισμα με τις γιορτές που γίνανε και τα λοιπά. Και μάλιστα, συγκεκριμένα, καθόμουν εδώ κάτω, στη Βερόνα, και περνάει τότε ο Δήμαρχος Νιερεβέης. Ήταν η κυρία Λέση και ένα μέλος του Συλλόγου, ο κύριος Χρήστου, που ήταν ο παλιός ταμείας, και κάναμε βόλτα. Και λέει, δηλαδή, λέει, τώρα οι καβαλιώτες εκτιμούν αυτό που κάνουμε, τώρα να δεις. Και πάει μας κάπου στο, προς την Αμίντα μέσα και ήταν κάτι ζωρί και πάω και λέω, ο Δήμαρχος Νιερεβέης θέλει να δοκιμάσει τοπικές σπεσιαλιτέ. Φάγαμε, ήπιαμε το σκασμό και πάμε να πληρώσουμε. Τι μήμα είναι αυτό που ήρθατε σε εμάς. Σκέφτεστε την πόλη μας, θα έχουμε τουρίστες, θα έχουμε ξένους, θα διαφημιστεί η πόλη μας. Αυτό το λιγότερο. Και αυτό τον έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση τον κύριο Σόλτς, που λέει, μα εντάξει. Δεν είναι υποχρεωμένοι να το κάνουν. Πολύ καλός. Θεός χωρέστον. Κύριος με τα όλα του. Κύριος ακόμα με τα όλα όταν έχουμε στην Ενεβέργη τη σύζυγο, βλέπω έτσι κάποιες φορές, η οποία και αυτή αγαπάει πολύ την Καβάλα και την Ελλάδα. Ναι, και έχει έρθει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις μας. Και έτσι ξεκινήσαμε. Και έτσι λοιπόν ξεκινήσατε. Αυτά ήταν λοιπόν τα πρώτα βήματα, αυτό ήταν το ιστορικό. Ακολουθούν μετά πάρα πολλές δράσεις, δηλαδή θα έρθουμε σιγά σιγά προς το σήμερα, αλλά επειδή εγώ για πολλά χρόνια τότε ήμουν υπεύθυνος για το μουσικό κομμάτι από το Δημοτικό Οδείο Καβάλας. Και θυμάσαι βέβαια, καλά, εκτός ότι έμεινα στο σπίτι σου πόσες φορές, δεν ξέρω να τις μετρήσουμε, αλλά πόσοι όμως ακόμη καβαλιώτες βρέθηκαν εκεί, και ειδικά νέες ηλικίες, νέας ηλικίας, αλλά όχι μόνο. Ήταν τέτοιος ο πλούτος των εκδηλώσεων και υπήρχε έτσι μια ροή εκδηλώσεων, υπήρχε ένα πρόγραμμα, οπότε πάρα πολλοί και καβαλιώτες βρέθηκαν στην Νιρεμβέργη, αλλά και κάτοικοι της Νιρεμβέργης ήρθαν εδώ, επισκέφτηκαν την Καβάλα. Δηλαδή, εκείνη την περίοδο που θυμάμαι εγώ, μέχρι το 2006, ήταν μια πολύ εντατική αδελφοποίηση. Έτσι. Δεν υπήρχε κάτι παρόμοιο στην κάθε Καβάλα. Κάθε αδελφοποίηση που είναι καινούρια έχει μια δυναμική. Πρώτα-πρώτα, εμείς σαν σύλλογος είχαμε σαν αρχή να μπούμε σε όλα τα στρώματα της γερμανικής κοινωνίας, να μας γνωρίσουν όλοι. Δεν θέλαμε να είμαστε ένα σύλλογο τη ελίτ και δεν θέλουμε να είμαστε σύλλογο τη ελίτ. Έγινε μια αδελφοποίηση που ξεχάσαμε να το πούμε, που έγινε από κάτω προς τα πάνω. Που πολίτες Γερμανοί, βέβαια και εμείς το συγκοντάραμε, γράφανε γράμματα στον κύριο Σόλτς με κάρτες, έχουν πάει Καβάλα κτλ. Θέλουμε την Καβάλα, αδελφή πόλη, αν θα είναι μια ελληνική πόλη κτλ. Πάρα πολλοί από αυτούς του Holiday Rise, παράδειγμα. Ναι. Έχει βέβαια, για τους τηλεθεατές, να πούμε ότι η Νιρεμβέργη έχει πάρα πολύ μεγάλη παράδοση στις αδελφοποίησεις. Σήμερα πόσες είναι, δεν ξέρω. Εγώ είναι θυμάμαι 16, τώρα πάμε να 16. Και ετοιμάζει και καμιά ακόμη. Και είναι και μία-δύο πόλεις που έχουν σύμφωνο φιλίας. Και τώρα ετοιμάζεται μία στην Αφρική, στο Τόγκο. Μάλιστα. Ναι. Έχει μια παράδοση στις αδελφοποίησεις. Η πρώτη αδελφοποίηση της Νιρεβέης έγινε με τη Νίκαια, τη λένε αυτή, το 1954. Και έγινε στη Βενετία. Και επίσης αργότερα έγινε σύμφωνο φιλίας με τη Βενετία, γιατί υπήρχε και άλλη αδερφή πόλη από την Ιταλία. Μάλιστα. Μάλιστα είναι τρεις από την Ιταλία στην ουσία. Μία αδελφοποιημένη και δύο με σύμφωνα φιλίας. Υπήρχε αδελφοποίηση και με τη Γέρα. Τώρα, επειδή είναι η ίδια χώρα, υπάρχει σύμφωνο φιλίας. Σύμφωνο φιλίας έγινε και με μία πόλη, Καλκούντα Καλμουνάη,
στη Σριλάνκα. Μετά το... Πάρα πολύ και στην Κίνα, ναι, νομίζω έχει αδερφοποιημένη, ναι, πόλη. Σεντσέν, ναι, στην, εντάξει, Αμερική, η Ατλάντα είναι πιο, ναι, Ατλάντα, ναι. Το Σεντσέν, η Καλκούτα Καλβουνά έγινε μετά το τσουνάμι. Λοιπόν, και εκείνη τη στιγμή θες να δείξω ότι έχουμε κι εμείς κάτι να προσφέρουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, και πολλοί το έχουν κατηγορήσει, εγώ δεν το κατηγορώ, το φτωχό σουβλάκι. Αλλά δεν ήταν μόνο το σουβλάκι. Το σουβλάκι είναι το ένασμα, το κάρβουνο, για να κάνουμε κάτι παραπάνω. Να κερδίσουμε χρήματα, να δώσουμε χρήματα. Εκείνη την εποχή ήσουν, νομίζω, στο Δημοτικό Οδείο Καβάλας και ξεκινήσαν κάποιες μουσικές εκδηλώσεις με τη μουσική σχολή και μετά αργότερα με την Ακαδημία. Ακριβώς της μουσικής. Και με την Ακαδημία, αλλά και με την, ναι, χοροδία των δασκάλων. Χοροδία των δασκάλων. Νιρεμβέργης, ναι. Οι δικοί μας, ναι, οι ιεροψάλτες, ναι, είχαν έρθει εκεί. Ναι. Νιρεμβέργη. Το 99 ήρθαν οι ιεροψάλτες, ήρθε η χοροδία των δασκάλων εδώ. Το 2000 πρέπει να ήταν. Αργότερα ήρθε, ναι, πολύ αργότερα ήρθε και ο σχορεμένος ο κ. Μιχαλόπουλος. Το 2008 πρέπει να ήταν, ή 2007, δεν θυμάμαι. Και είχε μπει σε αυτό το σχήμα με τη μουσική. Αυτό ήταν καλό, ότι είχαμε ένα στόχο. Λέμε, θα έχουμε αυτό. Αρχίσανε ενδιάμεσα αθλητικές συναντήσεις με την ΑΕΚ Καβάλας, με μία-δύο ομάδες της Νιρεμβέργης. Είχε έρθει αθλητικά και η Καβάλα 86, με συγχωρεμένο το φίλο μου τον Πόλη, τον Πολυχρόνιο Χρονιάδη. Και κάποια στιγμή άλλαξε ο Δήμος, άλλαξαν και οι θέσεις, οι στόχοι της Καβάλας. Εντάξει, και προσαρμοστήκαμε σε εκείνους τους στόχους. Τι εννοείς ακριβώς, δηλαδή? Σταμάτησαν να έρχονται, παράδειγμα, μουσικές. Άρχισαν να έρχονται άλλα πράγματα, άλλα σχολεία, πράγματα, αυτό, ναι, εκείνο. Τώρα, το να έρθουν τα σχολεία να πλαισιώσουν τη μουσική, εγώ δεν το έβλεπα άσχημο, αλλά ένα επιτυχημένο δεν το αφήνεις. Τέλος πάντων, το Never Change a Winning Team είναι δικό μου μότο. Παρόλα εσύ αυτά, βέβαια είσαι ο μακροβιότερος όλων ως πρόεδρος. Δηλαδή εσύ την έχεις παρακολουθήσει την αδερφοποίηση από τα Σπάργανα, ναι, και μέχρι σήμερα. Οπότε πέρασαν από μπροστά σου. Δυστυχώς έχω καταντήσει δικτάτορας. Νιρεμβέργης και δήμαρχη Καβάλας, αλλά εσύ, ναι, είσαι σταθερή αξία, ναι, παραμένεις. Ναι. Παρόλα αυτά η Καβάλα κοίταξε σε άλλα σημεία με την Νιρεμβέργη να έχει επαφές, εσύ είχε τις επαφές, πάρα πολύ συνεχίστηκαν σεμινάρια παλίων από το Δήμο Καβάλας και τα λοιπά με την Νιρεμβέργη, το οποίο προηγουμένως δεν ήταν και τόσο έντονο. Υπήρξε βέβαια το 2000 μια μεγάλη έκθεση καβαλιώτικων προϊόντων σε ένα μεγάλο κατάστημα στο Κάρστατ, δεκαήμερο, μια πολύ έντονη παρουσία και τα λοιπά. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να μπουν προϊόντα μας στα ράφια τα γερμανικά. Για ποιο λόγο πιστεύεις ότι δεν έγινε αυτό? Αφού δόθηκε η ευκαιρία, έτσι. Η ευκαιρία δόθηκε, εκθέσεις, τα προϊόντα είχαν κάνει πάρα πολλά προϊόντα, καλές... Και καλή εντύπωση. Καλή εντύπωση και τα λοιπά. Μία σκέψη της ήταν όταν, αν θα ήταν δυνατόν μικρές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις Καβάλας να ανταπεξέλθουν στην απαιτήση του Κάρστα, το οποίο είχε, ξέρω εγώ, 300-400 καταστήματα στη Γερμανία. Είναι μεγάλος όγκος. Αλλά προϋποθέσεις υπήρχαν. Παράδειγμα, αν επιτραπεί να αναφέρω κάποιες, ναι, ναι, εταιρείες, η Royal Τσατσούλη είχε κάνει φοβερή εντύπωση, παράδειγμα. Τα λίπαστα είχαν κάνει φοβερή εντύπωση. Τώρα έχουμε αλλιαρουσάζα λιπάστων. Όχι. Ναι. Λοιπόν, ένα μικρό εργαστηριάκι από τη Θάσο που έκανε γλυκά του κουταλιού σε βαζάκια κτλ. Είχε κάνει πάρα πολύ εντύπωση και παρήγγειλε δεύτερη φορά, όπως ο κ. Τσατσούλης. Δεν ήταν δηλαδή ότι ήταν άσχημα τα προϊόντα, ήταν η σκέψη αν θα μπορούσαμε να ανταποκριθούμε στον όγκο, στις απαιτήσεις της αγοράς του Κάρστατ για τους πελάτες. Και το Κάρστατ είναι ακριβό μαγαζί. Βέβαια, καλό θα ήταν για μένα να μπαίναμε και στο Aldi ή στο Lidl. Μικρότερες βέβαια οι τιμές. Αλλά έχει μεγαλύτερη γκάμα. Άλλο, μπράβο, κοινό, ναι, καταναλωτών. Ναι. Λοιπόν, αφήνουμε το Κάρστατ. Έγινε μια επιτυχημένη εκδήλωση με μουσικά. Πότε είχε γίνει αυτό το 2000. Το 2000, στην, ναι, αρχή, έτσι. Ναι. Στην οποία ήταν μια ιδέα μια φοιτήτρια του ΤΕΗ Νιρεμβέργης, ελληνογερμανίδας, τη κυρία Μπεργούντε. Μάλιστα. Θυμάμαι, αυτό πρέπει Κατερίνα να είχε έρθει και ο πατέρας μου. Έτσι. Ναι. Είχε έρθει τότε στο Κάρστατ. Ναι. Θυμάμαι πολύ καλά. Είχε έρθει στο Κάρστατ. Είχε γίνει εκδήλωση η δεξή στο Δημαρχείο, στην ιστορική αίθουσα και στο Κάρστατ. Είχαν έρθει διάφορα μουσικά συγκροτήματα από εδώ, από Καβάλα, τα χορευτικά από την Καρβάλη, το Κοντραμπάντο με τον Ζόποβλου, που είχε δώσει και συναυλία για την ελληνική κοινότητα Νιρεμβέργης. Ένα πολύ έντονο δεκαήμερο. Πραγματικά, σήμερα
Πώς την κρίνεις την αδερφοποίηση ακριβώς σήμερα, έτσι τώρα που μιλάμε? Είναι αυτό που ήταν στην αρχή, είναι καλύτερα, είναι χειρότερα, τι χρειάζεται? Δεν είναι αυτό που είναι στην αρχή. Όχι. Στην αρχή είχε μια μεγάλη δυναμική, αλλά το να ξαναπάρουμε την ίδια δυναμική δεν είναι δύσκολο, αρκεί να πούμε εμείς σας το έχουμε αυτό. Ξεκινάμε από εδώ και θα πάμε εκεί. Τι έχουμε, τι χρειαζόμαστε, πού θέλουμε να βρεθούμε. Λοιπόν, αυτό όμως πρέπει να ξεκινήσει από εμάς, έτσι, ναι, από την Καβάλα. Από την Καβάλα, από τη δημοτική αρχή, Καβάλα τη σημερινή της Καβάλας. Η Καβάλα θέλει να έχει τα ωφέλη από την Ιεροδρομία. Διότι θεωρώ, άμα το σκεφτούμε, βέβαια και οι Γερμανοί ωφελούνται, ναι, από τις σχέσεις τους με εμάς, έτσι. Σίγουρα, δεν θα, ναι, ρίξουμε τον εαυτό μας. Ναι. Αλλά αν κοιτάξει κανείς πίσω στο χρόνο, πολλά ωφέλη αποκόμισε η Καβάλα. Έτσι, να σου πω από αυτή τη ένα σχέση. Πολύ απλό. Πάρα πολλά. Ξεκινήσαμε, πιέσαμε, ήρθε η Air Galaxy. Καλώς ή κακώς δεν κράτησε πολύ. Πιέσαμε, φέραμε την Air Berlin. Όσο κρατούσε η Air Berlin, γιατί πτώχευσε, ερχότανε 7 με 8 χιλιάδες στην Καβάλα το χρόνο. Έτσι, ένα εξάμηνο περίπου. Ήτανε μία διαφήμιση για την Καβάλα, γιατί στο δελτάριο της Air Berlin έβλεπες τη Καβάλα. Έχω πει μία φορά, είπα πάλι το έχω, τέλος πάντων, πριν να έρθει η αδελφοποίηση, την Καβάλα στην Νιερβέγκη, δεν την ήξερε σχεδόν κανένας, οι πολύ λίγοι. Όταν όμως από τότε, μέχρι τουλάχιστον το 2012-2013, μέχρι τα μέσα της κρίσης, ξέρω εγώ, που παρακολουθούσα, που παίρναμε, στέλναμε αναφορές και τα έγραφε ο γερμανικός τύπος, τα λοιπά, είχε αναφερθεί 350 με 400 φορές η Καβάλα, σε Καβάλα. Τι διαφήμιση αυτή για την πολιτική? Γιατί ο άλλος το διαβάζει κάθε μέρα. Μόνο του είναι κέρδος. Όταν το βλέπεις μπροστά στα μάτια σου συνέχεια. Μπράβο, το διαβάζει ακόμα. Είναι λοιπόν η καλύτερη διαφήμιση. Ακριβώς. Και εμείς σαν σύλλογος δεν είμαστε ένας άγνωστος στο κοινό της Νιερβέγης. Ας περιαυτολογήσουμε και λίγο, δεν πειράζει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε στην επόμενη δημοτική αρχή με αυτά που ζητούσε εκείνη η δημοτική αρχή. Πρέπει να αναφέρω ότι από το 2001 η Καβάλα ερχόταν στην έκθεση τουρισμού Freizeit, 10 χρόνια πολύ μεγάλη στη σειρά, έκθεση. Πολύ μεγάλη έκθεση, πολύ καλή οργάνωση. Εντάξει, τα πρώτα-δεύτερα χρονιά ήταν λίγο το σπιτάκι, όχι και τόσο, ας πούμε, ελληνικό. Από εκεί και πέρα φτιάξανε ένα πολύ ωραίο ελληνικό σπιτάκι, σταθερό, με τα χαγιάτια, με αυτά, με εκείνα. Ερχόμασταν σαν κύριοι και σαν χουβαρδάδες, κερνούσαμε την Ελιάτη, τον Κουραμπιέο, το Τσίπουρα, αλλά στηνόταν εκεί. Κάναμε τη διαφήμιση μας, είχαμε μουσικές, είχαμε αυτά. Και κάποια στιγμή, όταν έφθινε πλέον η έκθεση Νιερβέγης, γιατί το Μόναχο έβαλε τις δικές σου εκθέσεις μια εβδομάδα πριν της Νιερβέγης και τις έκοβε, και είχαν κατευθείαν ολόκληρο το αεροδρόμιο δικό τους χώρο, η Νιερβέγη πλέον ασφικτία. Εντάξει, από 8 μέρες έγινε η έκθεση 4 και πάλι δεν πάει ο κόσμος. Ακριβώς τα εισιτήρια. Μάλιστα. Λοιπόν, είναι και αυτό μια μεγάλη υπόθεση. Σωτήρη, θα κάνουμε, ναι, ένα ακόμα μικρό διάλειμμα. Ναι. Είναι χυμαρόδης ο λόγος σου και είσαι και ασυγκράτητος, αλλά αυτό το ήξερα πριν σε καλέσω, οπότε δεν μου κάνει. Προσπαθώ να σε αντιθασέψω λίγο. Λοιπόν, θα κάνουμε ένα πολύ μικρό διάλειμμα για διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά στη συζήτησή μας. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Σωτήρη Ξόγνου, πρόεδρο του Φίλος, έτσι, Συλλόγου για την Αδερφοποίηση Καβάλας Νιρεμβέργης. Σωτήρη, μιλάμε τώρα για την αδερφοποίηση σήμερα. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι αυτό που ήταν παλιά για τον Α ή Β λόγο. Είπες όμως την μαγική κουβέντα ότι αν θέλουμε μπορεί να ξαναγίνει. Είναι στα χέρια μας να βάλουμε έναν στόχο, να αποφασίσουμε εμείς πρώτα οι ίδιοι τι θέλουμε από αυτήν την αδερφοποίηση, γιατί έχουμε ήδη αποκομίσει πολλά, τα οποία ίσως δεν το καταλαβαίνουν οι νεότεροι, που δεν έζησαν εκείνα τα χρόνια της μεγάλης ακμής από την αρχή μέχρι έτσι, τα πρώτα 6-7 χρόνια, ας πούμε, τα οποία ήταν πραγματικά πάρα πολύ. Έντονα. Υπήρχε αυτή η δυναμική, ας πούμε, έτσι, μέχρι το 2006. Τα θυμάμαι εγώ γιατί ήμουν μικρός τότε, αλλά τα είχα ζήσει εκ των έσω. Τι πρέπει λοιπόν, εκεί να δούμε δηλαδή, κάποιες προτάσεις, τι πρέπει να γίνει τώρα, δηλαδή αν μπορούσες να επηρεάζεις, και σε ακούει τώρα πολλοί κόσμος στην Καβάλα, τι πρέπει να κάνουμε, ας πούμε, για να επανέλθει αυτό, ξέρεις, η αδερφοποίηση, ναι, ναι, όπως την ξέραμε, ας πούμε. Ναι, όπως είπα, στην αρχή έχεις πάντα μια αλφα δυναμική, είσαι καινούργιος, θέλουν να σε μάθουν, μπορείς να κάνεις πάρα πολλά πράγματα, μπορείς να κάνεις και λάθη. Λάθη θα γίνουν πάντα.
Κάποια στιγμή όταν περάσει μια πενταετία, εξαετία, πρέπει να σταματήσεις και εσύ λίγο, να φρενάρεις και να δεις ποια είναι τα βασικότερα που μπορείς να κάνεις, που θα έχουν ένα ειδικό βάρος. Γιατί στο τέλος γίνεται μαϊντανός, άμα είσαι παντού έτσι. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο έχω να πω ότι παράδειγμα το 2007 έγινε η οδός Καβάλας. Πιέσαμε και αν το πάρουμε ιστορικά, από πόλεις που γίνανε πριν από εμάς, Αντάλια, Ατλάντα, κάναμε εμείς την οδό Καβάλας. Ήταν ένα μεγάλο γεγονός, γιορτάστηκε πάρα πολύ, είχε γράψει ο τύπος πάρα πολύ. Ενδιάμεσα είχαν γίνει και άλλες ενέργειες, δεν ήταν μόνο αυτό. Και εμείς έχουμε εδώ την οδό Νιρεμβέργης, η οποία έγινε, νομίζω, πριν πρώτα κάναμε εμείς την οδό Νιρεμβέργης. Όχι, πρώτα έγινε όχι, οδός Καβάλας. Πρώτα έγινε οδός Νιρεμβέργης στην Καβάλα, αλλά πέρασε από το Δημοτικό Συμβούλιο με απλή πλειοψηφία και νομίζω ότι το έχει απορρίψει η περιφέρεια. Μάλιστα. Σε πάρα πολλά σημεία την έχουν βγάλει την ταμπέλα. Λοιπόν, αλλού γράφει Νιρεμβέργης, αλλού Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού. Λοιπόν, αυτό αν θέλαμε να το κυνηγήσουμε, έπρεπε να το κυνηγήσουμε ή να βρίσκαμε μια καινούργια εδώ, σε μια καινούργια συνοικία που δεν θα λύγει κανένας τίποτα. Μια παλιά οδός την άλλαζε δύσκολα γιατί αλλάζουν τα σχέδια τότε του Υπουργείου Αμήνης. Έχει περνάει και από τις διάφορες επιτροπές πρέπει να περάσει. Υπάρχει γραφειοκρατία, είναι λίγο δύσκολο. Είναι δύσκολο. Και οι Γερμανοί μου το είχαν εξηγήσει, ας πούμε. Γιατί περιμένανε να βρουν σε μια καινούργια συνοικία. Λοιπόν, η δυναμική πήγε της Καβάλας μέχρι και το 2010 στην ουσία, Γιάννη. Δηλαδή υπήρχε, ας πούμε, μια δυναμική. Δεν ήταν όλες οι εκδηλώσεις που γινόταν στην αρχή, γινόταν εκπελεμένες εκδηλώσεις, καλές εκδηλώσεις. Εκθέσεις φωτογραφίας για την Καβάλα κάναμε κάθε χρόνο. Παράδειγμα, αν θα δεις εκεί, στα 20 χρόνια του ΙΜΠΕ, πριν ήταν για την ημέρα ποίησης. Δεν λείπαμε από παντού. Ακόμα και με δική μας πρωτοβουλία, σαν σύλλογος. Λοιπόν, δηλαδή το όνομα της Καβάλας, να λέω ότι είναι 450 φορές, δεν ήταν 500 φορές ένα χρόνο και καθόλου τον άλλο. Είχε διασπαραστεί τα τελευταία 10-14 χρόνια. Λοιπόν, η καθίζηση ήρθε το 2010-11 με την κρίση. Που ήμασταν πλέον οι μυαροί Έλληνες, αυτό εκείνο, και έπρεπε να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας, ότι δεν είσαι κλέφτης. Έχουμε μαλώσει με πάρα πολλούς Γερμανούς. Και εκεί κάποια στιγμή είπαμε κι εμείς, εντάξει, μετά το 2010, όταν είδαμε και η δυναμική στη Freizeit και Touristic ότι έχει μειωθεί και ότι η Airberlin κλείνει, δεν συμφέρει να έρθουμε. Ερχόταν τότε ο Βόλος, ο οποίος είχε πει τότε οι αντινομάρχες, εμείς πάμε από όπου έρχονται οι τουρίστες εμάς. Που έπρεπε να το πιάσουμε αυτό από την αρχή. Βέβαια. Λοιπόν, μετά την κρίση μαζευτήκαμε. Κάναμε λιγότερες εκδηλώσεις, γιατί για ένα διάστημα κάναμε ελληνοϊταλική εκδήλωση, ελληνογερμανοϊταλική εκδήλωση, που γινόταν στον Κώστεχο χαμός. Και βλέπουμε το τελευταίο χρόνο, 2011 που κάναμε, που δεν είναι χαρτί, το είναι το 1 τρίτο. Δηλαδή, ο τύπος εκείνης εποχής, ειδικά η Bild Zeitung, μας έκανε πάρα πολύ ζημιά. Εδώ από τα δεκάχρονα της αδελφοποίησης, το 2009. Και το 2019 βέβαια γιορτάστηκαν έτσι τα 20 χρόνια, στο οποίο ήμουν και εγώ εκεί μαζί σας. Εδώ είναι τα δεκάχρονα που γίνανε στην Καβάλα. Γι' αυτό λέω, δηλαδή εκείνη η περίοδος ήταν που μας ακάτεψε αυτό το τετραετία, πενταετία με την κρίση, με τα δηλητηριώδη δημοσιεύματα, τα σχόλια. Ναι, επηρέασαν και την αδελφοποίηση. Πάρα πολύ. Πάντως νομίζω αυτό έχει πλέον λίγο αλλάξει. Εντάξει, έχει αλλάξει το 2000. Έτσι, αλλάζουμε και μια σελίδα. Το 2012 είχα αρπαχτεί σε ένα αντίσκηνο, σε μια γιορτή της μπίρας με τον σημερινό πρωθυπουργό της Βαυαρίας, τον Σόιντερ. Κάνεις και εσύ τέτοια, ας πούμε, αρπάξε και τι να κάνω. Αν δεν προσέχει τα λόγια του, θα ακούσει και από τον άλλον τα υπόλοιπα. Και ήρθε και μου λέει, γιατί με έκανες επίθεση, σου λέω εγώ. Σε έχω κάνει επίθεση, είσαι σίγουρος και ζεις ακόμα. Μάλιστα. Λοιπόν. Σωτήρη, πες μας λίγο, ο σύλλογος είναι κατεξοχήν έτσι προώθησης της αδερφοποίησης, αλλά έχει και άλλες δράσεις και θέλω, είναι μια ακόμη πολύ σημαντική δράση αυτή που κάνεις μαζί με το σύλλογο έτσι κάθε χρόνο, με τα κομπιούτερ που στέλνεις και στην Καβάλα και στη Θάσο. Σε φέρνω εγώ γιατί σου λέω πρέπει να σε θασεύω λιγάκι, γιατί θα κάνουμε δύο εκπομπές και θα τελειώσουμε. Λοιπόν, πες μας λίγο γι' αυτό, γιατί είναι κάτι το οποίο ίσως πολλοί κόσμος το ξέρει, αλλά κάποιοι. Πριν φτάσω αυτό, έχω ένα ακόμα σημαντικό. Εντάξει, να με επιτρέψεις. Λοιπόν, κάποια στιγμή υπήρχε κάποιο σύλλογο, όχι, κάποιο τυπογραφείο Ρομιοσύνη, που τύπωνε ελληνική λογοτεχνία στα γερμανικά. Αυτό έκλεισε και μέσω τρίτων γνωστών πήραμε ένα μεγάλο μέρος από το στόκ της Ρωμιοσύνης και το φέραμε στην Νιρεμβέργη. 8 παλέτες πάνω από 5 τόνους βιβλία. Μας δώσανε ένα δωμάτιο
κόντευε να πέσει το ταβάνι και αρχίσαμε να ξεδιαλέγουμε κούτες και να μοιράζουμε σε πάρα πολλούς, σε συλλόγους, σε βιβλιοθήκες, σε γυμνάσια που είχαν ενδιαφέρον, σε εκκλησίες που είχαν βιβλιοθήκες κλπ. Ήταν πολύ άσχημη δουλειά να βγάζεις από κούτες, να φτιάχνεις μία σειρά για να τους πηγαίνεις περίπου 100 βιβλία. Το 2014 μαθαίνουμε ότι ενδιαφερόταν ο πρόξενος, ο πρέσβης της Ελβετίας, να φτιάξει στο χωριό που γεννήθηκε ο Μάγειρο Φιλέλληνας μία βιβλιοθήκη. Του λέμε, εδώ είμαστε. Πώς θα θες? Και φτιάξαμε, και αυτό είναι για μας μεγάλη τιμή, μία ελληνική βιβλιοθήκη στο χωριό του Μάγερ, που ήταν ο πρώτος που έβγαλε τυπογράφου, που έβγαζε μια εφημερίδα σε τέτοιες γλώσσες και πληροφορούσε τους Ευρωπαίους για τα τεκτενόμενα στο χωριό του. Και φυσικά μοιράσαμε και πάρα πολλά βιβλία σε άλλα σημεία κτλ. Τώρα μας έχουν μείνει πάρα πολύ λίγα, έχουν κρατήσει μια συλλογή για μας. Mm-hmm. Αυτό το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Βλέπουμε επίσης και την σύζυγό, ναι, σου με τον Δόκτωρ Μάλι. Μάλι. Εδώ είναι από τα 20χρονα. Επίσης πήγαμε και τιμήσαμε, σαν, γιατί δεν έρθει κανένας από την Καβάλα, τους Έλληνες του Γκέρλιτς, τη μονάδα που έφυγε το 4ο Σώμα Στρατού, οι οποίοι 117 άτομα πέθαναν τότε, 120, πάρα πολλοί από την Ισπανική γρίπη, και ήμασταν από την Καβάλα η μόνη αντιπροσωπεία. Αυτό τελείωσε. Και πάμε στα κομπιούτερ. Από λοιπόν, το 2005. Κάποιοι φίλοι μου έδιναν μέσα από την εταιρεία κομπιούτερ. Αλλά δεν είχα αποθηκευτικούς χώρους, και το μεγάλο πρόβλημα του συλλόγου είναι ότι 6 μέρες τη βδομάδα έχουμε το δωμάτιο, μία μέρα τη βδομάδα είναι κάποιος άλλος. Και αυτός δεν θέλει να βλέπει τα δικά μας συμπράγκαλα και το γραφείο σαν αποθηκευτικό χώρο. Και δεν είχαμε τη δυνατότητα να τα στείλουμε σκαβάλα, γιατί τώρα 4-5 κομπιούτερ να τα στείλει δεν συμφέρει. Εδώ είναι η βράβευσή μας από την κυρία Τσανάγκα το 2019. Αυτό σου λοιπόν, λέω, όλους, ναι, έχουν περάσει τόσοι, ναι, δήμαρχοι, εσύ παραμένεις, λοιπόν, έχεις φωτογραφία, ναι, με, ναι, όλους, έτσι. Και ξεκινήσαμε και κάποια στιγμή πήρα από την διευθύντρα του Γκόστενχοφ ένα δωμάτιο, το οποίο δεν το έδινε κανένας, επειδή ήταν η στέγη του σπιτιού και είναι πολύ κεκτημένη στη Γερμανία, και εκεί το είχαμε αποθηκευτικό χώρο. Και κάποια στιγμή έρχεται ο κύριος Μαρουλάς από τη Δημοφέλεια, και του λέω, εσύ, του λέω, έτσι, ξέρεις, έχω αυτά και τα λοιπά. Θέλω να δω στην Καβάλα, αλλά μην πλακώσεις φαλιάρες, γιατί ξέρω, νομίζω ότι έρχομαι εγώ να κάνω τον Βουτσά με τα χαλασμένα ρολόγια στο ημίρισμα που έχουμε. Πλάκα μου κάνεις, μου λέει. Τέτοια δεν έχουμε εμείς. Αυτό είναι εξοπλισμός που πραγματικά το χρειαζόμαστε. Του λέω, εντάξει, πώς θα το κάνω. Και μου κάνει, γράφει ένα γράμμα, μία φόρμα, και μου λέει, αυτό το γράμμα περίπου θα χρησιμοποιείς, θα αναφέρεις τον αριθμό κτλ. Το στέλνω στον κύριο Σιμιτζή, στο συμμαχητή μου τον Κωστή, ο οποίος λέει, πού ήσουν τόσο καιρό? Από εκεί είναι η πρώτη. Η πρώτη, μάλιστα, έγινε πρόταση από ένα μέλος του συλλόγου που ήταν δάσκαλος και μας λέει, έχουμε κομπιούτερ παροπλισμένα, τα θέλετε? Τα οποία τα αγοράσαμε 600 ευρώ. Έρχονται και στην Καβάλα και στη Θάσο, έτσι. Θάσο είναι αργότερα ακόμα. Υπάρχουν κάποιοι που φωνάζουν από τη Θάσο, τους είπα, δεν είναι η Θάσο, αδελφοί, μην περιμένετε. Λοιπόν, και ξεκινήσαμε με αυτή τη σειρά και έρχονται τα κομπιούτερ σε εμάς, την εταιρεία. Για το κάθε κομπιούτερ δίνω ένα πιστοποιητικό δωρεάς. Το καθαρίζω, βρίσκω τις ελλείψεις. Όταν τις ομαδοποιήσω τι χρειάζομαι, τις αγοράζω. Δηλαδή το βάζω στο Διοικητικό Συμβούλιο, εγκρίνεται και τις αγοράζω. Είτε είναι μπαταρίες, είτε είναι καλώδια ρεύματος, είτε είναι μνήμες εργασίας. Οπότε συμμετέχει και ο σύλλογος, φίλος. Φυσικά. Δεν είναι ότι απλώς παίρνετε εσείς τα κομπιούτερ από την Grundig. Όχι, Grundig, σε μικρό είναι. Σε μικρό τώρα, συγγνώμη. Λοιπόν, και αυτό έγινε επειδή είχα την πρόνοια να τους γράψω ένα γράμμα, να παρουσιάσω το σύλλογο, να τους στείλω το καταστατικό, και επίσης σαν σύλλογος είμαστε κοινοφιλής, μη κερδοσκοπικός, οπότε μπορούμε να εκδώσουμε και πιστοποιητικά τα οποία, ας πούμε, αυτοί τα δικαιολογούν στην εφορία. Βέβαια, λόγω του ότι είναι, ναι, δωρεά αυτό. Ναι, έτσι, λόγω της δωρεάς. Γιατί αν είναι απλά ένας αναγνωρισμένος σύλλογος, δεν μπορεί να το δεν κάνει μπορεί αυτό. Να το κάνει. Λοιπόν, και έχουμε φτάσει σε ένα σημείο να έχουμε χοντρικά πάνω από 500 κομπιούτερ πάνω από 500, για την Καβάλα. Σωτήρη, εδώ στην Καβάλα ποιος είναι ο σύνδεσμος του συλλόγου? Χρειάζεται και κάποιον εδώ, γιατί δεν είσαι εσύ όλο τον χρόνο. Τώρα, ας πούμε, βρίσκεσαι εδώ σε διακοπές. Λοιπόν, μάλιστα. Σύνδεσμος συλλόγου ανέλαβε εθελοντικά ο κύριος Αβραάμ Λιόλιος, ο Μάκης, ο δημοσιογράφος, ο οποίος τρέχει τα του συλλόγου εδώ στην Καβάλα ό,τι χρειάζομαι. Φυσικά, επίσημος σύνδεσμος είναι ο Δήμος Καβάλας και η Δημοφέλεια.
αλλά για τα του συλλόγου είναι ο Μάκης. Και έχουμε κάνει και διάφορες δωρεές. Βασικά ξεκινήσαμε για τα σχολεία. Mm-hmm. Τώρα, αν κάποια στιγμή δοθούν ένα-δύο υπολογιστές σε ένα ΚΕΠ που εξυπηρετείται άμεσα ο πολίτης, σε ένα ληξιαρχείο που εξυπηρετείται ένας παππούλης που περιμένει τον μπαστούνάκι, δεν μας χαλάει, αλίμονο. Για τον πολίτη του κάνουμε, δεν το κάνουμε για μας. Λοιπόν, απλά το σχολείο ξεκίνησε από μια ιδέα του ανιψιού μου, του Αντώνη του Ξόγνου, ο οποίος ήθελε να δείξει σε έναν φίλο του ότι ο θείος του είναι μεγάλος και τρανός και μπορεί να πάρει κομπιούτερ όποτε θέλει. Και λέει άλλος, πες να μου φέρει ένα λαπτόπ. Και του λέω, Αντωνάκο, εδώ είναι στη Χρυσούπολη που στείλαμε. Αντωνάκο, γράψω ένα γράμμα να σου στείλω για τα σχολεία πολύ ευχαρίστως. Γιατί σε ένα κομπιούτερ μαθαίνουν 5 άτομα. Ένα λαπτόπ το έχει ένας και το κρύβει. Δεν βοηθάει τίποτα. Εδώ είναι, στο κέντρο υγείας Πρίνου, ναι. Αυτά είναι αίτηση του συγχωρημένου του πατέρα μου, επειδή ο κύριος Αγγελόπουλος στη φωτογραφία τον βοήθησε πάρα πολύ και όταν η συγχωρημένη μάνα μου ήταν άρρωστη και όταν ο πατέρας μου ήταν. Α, εδώ βλέπετε περίπου. Παρέλαση να κάνω. Μάλιστα, εδώ είναι στην παλέτα. Λοιπόν, έχουμε γίνει εξπέρ στο πακετάρισμα. Πολλές δράσεις. Έχουμε στείλει 11 φορές. Για την προηγούμενη χρονιά, 2020, τα υπολόγισε ο γιος της κυρίας Αλέσικ, που είναι, κάνει και την ιστοσελίδα, την καινούργια του συλλόγου, σε μία τρέχουσα αξία, σαν μεταχειρισμένα, περίπου 19.000 ευρώ. Τα φετινά τα υπολόγισε, που είναι λίγο λιγότερα, σε 17.000 ευρώ. Αν, εγώ έλεγα τότε, γιατί είχα δει μία φορά έξω περίπου πόσο κάνανε τα πρώτα που στέλναμε, 150-180 ευρώ, έλεγα εντάξει, είναι τη τάξη σου 45-50.000 δωρεά για τον Δήμο Καβάλα ή 60. Τώρα ανέβηκε ο καημές. Εμείς χαιρόμαστε που βοηθάμε την Καβάλα με αυτόν τον τρόπο. Πιστεύω να συνεχίσουν οι συνάδελφοι να με ενισχύουν. Βλέπουμε εδώ το τέλος, αλλά ναι, δεν τελειώνει έτσι, ναι, και η κουβέντα μας. Ναι. Όμως θα πάμε σε ένα ακόμα διάλειμμα για διαφημίσεις. Μου δίνει η πάσα η φωτογραφία, ναι, και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μέρος της κουβέντας μας. Επιστρέφουμε στην κουβέντα μας με τον κύριο Σωτήρη Ξόγνο. Σωτήρη, είπαμε πάρα πολλά πράγματα για την αδερφοποίηση. Έτσι ξεκινήσαμε από το ιστορικό, φτάσαμε στην αδερφοποίηση Καβάλας Νιρεμβέργη σήμερα. Εσύ έχεις ζήσει τόσα χρόνια στο εξωτερικό και εκεί θέλω να μιλήσουμε στο τελευταίο μέρος της κουβέντας μας. Είσαι λοιπόν ένας Έλληνας του εξωτερικού. Βέβαια, θα έλεγα με πολύ μεγαλύτερη προσφορά για την Ελλάδα από κάποιους Έλληνες του εσωτερικού, αλλά δραστηριοποιείσαι, εργάζεσαι, ζεις στο εξωτερικό. Θέλω να μας πεις έτσι μερικές σκέψεις ως Έλληνας, έτσι καβαλιώτης που ζει στο εξωτερικό και πλέον βλέπει την Καβάλα με μια διαφορετική ματιά. Όχι ως τρίτος, αλλά έχοντας ζήσει έτσι σε μια από τις πολύ καλά οργανωμένες πόλεις της Γερμανίας, την Νιρεμβέργη. Μερικές σκέψεις και ιδέες, έτσι, πώς βλέπεις την Καβάλα σήμερα σε σχέση με την Καβάλα στην οποία ζούσες πριν ξενιτευτείς, σε εισαγωγικά, και όχι σε εισαγωγικά, αφού ξενιτεύτηκες, ναι, έτσι. Και μερικές έτσι, ιδέες, προτάσεις που έχεις από πράγματα που έχεις δει στην Γερμανία, στην Νιρεμβέργη ειδικότερα, για το τι μπορούμε να κάνουμε κι εμείς έτσι, για να πάμε δύο βήματα μπροστά και, και τη δικιά μας την πόλη. Το πρώτο που θα έλεγα είναι για ό,τι ξεκινάμε να κάνουμε, να έχουμε συνέπεια και συνέχεια. Δηλαδή, εάν ξεκινήσαμε τότε με τις μουσικές, να συνεχίσαμε με τις μουσικές. Αφού θα φτάσει σε ένα σημείο που αυτός ο τρόπος, αυτός ο δρόμος είχε αποκτήσει δική του δυναμική, να πλαισιώναμε τα σχολεία, να πλαισιώναμε τον αθλητισμό. Αλλά το καθένα θα το υπηρετούσαμε ως ένα σημείο που θα έπαιρνε μια δυναμική. Που ο ένας αγνώριζε τον άλλον, θα τηλεφωνιότανε, θα πέφτανε δύο email και θα ξεκινούσε η... Γιατί πλέον ούτε η ΑΕΚ έρχεται, ούτε οι μουσικές έρχονται τόσο συχνά, ούτε και τα σχολεία το έχουμε. Ήρθε το 2011 ή 2012. Ξεκινήσαμε να κάνουμε μια αδελφοποίηση του Μελάνχθο Γυμνάσιου, του αρχαιότερου γυμνασίου της Ευρώπης, με το πρώτο γυμνάσιο Καβάλας. Το αρχαιότερο γυμνάσιο της πόλης μας, το θέλανε οι Γερμανοί πάρα πολύ, αδιαφόρησαν από εδώ και έγινε με ένα σχολείο του Βόλου. Και τι δουλειά έχει ο Βόλος με εμάς. Λοιπόν, είναι ευκαιρίες που τις κλωτσάμε. Αυτό είναι το κακό στην Ελλάδα, έτσι, το οποίο δεν είναι μόνο στην Καβάλα, δεν είναι μόνο σε σχέση με την αδερφοποίηση, ότι
δεν υπάρχει μία συνέχεια ναι. και με το που αλλάζουν τα πρόσωπα, δηλαδή και εγώ δεν θέλω, ναι. είμαι σαν και δεν θέλω να περιευθολογήσω, αλλά με το που σταμάτησα να είμαι υπεύθυνος για το μουσικό κομμάτι, λες και ενώ πήγαινε τόσο καλά αυτό το πράγμα, κόπηκε σχεδόν μαχαίρι, ας πούμε, οι μουσικές ναι. ανταλλαγές, οι οποίες εκατοντάδες παιδιά και Γερμανοί και Έλληνες είχαν συμμετάσχει, είχαν αποκομίσει τόσα πράγματα, γινόντουσαν συναυλίες έτσι πάρα πολύ όμορφες, είχε έρθει η Ακαδημία της Νιρεμβέργης εδώ, δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία ήταν πάρα πάρα πολύ σημαντικά. Κόπηκε. Αντίστοιχα, φαντάζομαι, όποιος έκανε τις αθλητικές ανταλλαγές, έφυγε αυτός ο άνθρωπος όταν έγινε άλλη αλλαγή έτσι, δημοτικής αρχής, κόπηκαν. Δηλαδή, κάπως έτσι γίνεται. Δυστυχώς. Μπορεί και να ήταν αλλαγή δημοτικής αρχής, μπορεί να ήταν και αλλαγή μέσα στο προεδρείο ναι. του σωματείου. Πολύ, πολύ πιθανόν. Αλλά αυτό ναι. δεν είναι τρομερό λάθος. Αυτό είναι το άσχημο. Ναι. Εδώ θα μου επιτρέψετε να σου πω μια κουβέντα. Όταν ήμουν στο Συμβούλιο Αλλοδαπών, με είχε πει κάποτε ένας Τούρκος, γιατί συνυπάρχει με τους ανθρώπους. Ξέρετε κάτι. Εμείς βλέπουμε το πρώτο βήμα που κάνετε πάντα καλό, αλλά σταματάτε εκεί, σας αντιγράφουμε και σας ξεπερνάμε. Λοιπόν, αυτό είναι ένα άσχημο μάθημα. Έχουν δίκιο, έτσι. Έχουν φοβερό δίκιο. Η αδερφοποίηση με την αντάλλεια πώς πηγαίνει. Στην αρχή πήγαινε καλά με ανταλλαγές σχολείων και το ένα και το άλλο. Τελικά γίνανε εκεί δύο σύλλογοι που σκοτωνότανε. Τώρα, αν θα ξανανοηθούν οι όλοι, το ένα ήταν ένας που ήταν στη συντηρητική παράταξη κτλ. Ο άλλος ήταν στους Δημοκράτες και μπαίνανε και τα κομματικά μέσα. Οπότε δεν νομίζω να πηγαίνουν και πολύ καλύτερα. Ίσα-ίσα. Είχα πετύχει κάποτε ένα Τούρκο και μου λέει: Έλα γίνε πρόεδρος εμάς, θα σε κάνουμε Σουλτάνο. Λέω: Ότι Σουλτάνο του Βασιλιά. Αναρχικός είμαι. Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πω ότι και τα σχολεία που ερχόταν μετά το 2006 ήταν μια καλή ενέργεια, γιατί λατρεύω το σχολείο, λατρεύω τους μαθητές, λατρεύω τον νέο κόσμο και θέλω, σαν πρόεδρος ή σαν 60 και βάλε, να δώσω την ευκαιρία στους νέους ανθρώπους να αποκτήσουν νέες εμπειρίες, να κάνουν έναν κόσμο καλύτερο. Γι' αυτό και όλη η ενέργεια με τα κομπιούτερ που πραγματικά είναι ψυχοφθόρα και χρονοβόρα και κοστοβόρα, την κάνω με μεγάλη ευχαρίστηση, γιατί είναι για τη νέα γενιά. Να της δώσουμε κάτι, ένα πάτημα, ένα σκαλοπάτι να πάει καλύτερο. Είναι το δικό μου πιστεύω. Και λέω και τα σχολεία ήταν καλά και οι μουσικές ήταν καλές, αρκεί να αποκτήσει το καθένα μια δική του δυναμική που να μην χρειάζεται κάθε φορά ένας Ξόγνος ή ένας Ερυφηλίδης ή ένας Γεωργιάδης, τώρα είπα ένα τυχαίο όνομα, να μπερδεύεται. Έτσι. Να έχουν αρχή να υπάρχει. Υπάρχει αυτό, επομένως, η συνέχεια. Έτσι, να υπάρχει συνέχεια στην ανταλλαγή των υπαλλήλων. Και να έρθουν και αυτοί εδώ και αυτοί να μάθουν άλλους τρόπους. Γιατί δεν τους ξέρουν και αυτοί αυτά που ξέρουμε εμείς. Γιατί εδώ πρέπει να γίνει Ταρζάν για να πάρει τα λεφτά. Εκεί είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Λοιπόν, μαθαίνεις και άλλους τρόπους. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή, ειδικά μετά την πανδημία, έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα ότι κανένας δεν ξέρει, έχουμε κάτσει κάτω. Έχουμε τεμπελιάσει, βαριόμαστε να κουνηθούμε. Περιμένω πώς και πώς θα ανοίξει το Κωστικό να πάω να κάνω καμιά εκδήλωση. Δεν έχει ανοίξει και εκεί ακόμη δεν έχει ανοίξει. Εντάξει, με μέτρα, και με σταθμά, με τέτοια, δεν ξέρω κτλ. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε γενική συνέλευση για να μπορούσαμε να κάνουμε κάτι. Έστω να γίνει και η Χριστουγεννιάτικη και η αγορά. Που εδώ έχουν φιλού ότι έχουν μια παρουσία 22-23 ετών. Και σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω τη Δημοφέλεια και τη Royal Τσατσούλης που κάθε χρόνο μας ενισχύουν. Λοιπόν, πρέπει να κάτσουμε να σκεφτούμε εμείς στην Καβάλα τι θέλουμε. Τι έχουμε, πού θέλουμε να πάμε, τι μας λείπει, πώς θα το πετύχουμε. Δηλαδή είναι βασικές αρχές. Αυτό που λέει ο στρατό, αντικειμενικός στόχος. Τι θέλω να έχω, τι θέλω να αποκτήσω. Γιατί πρέπει να ξέρω τι δυνάμεις θα χρησιμοποιήσω για να χτυπήσω και να έχω καλά αποτελέσματα. Και αυτό βέβαια μπορούμε να το μεταφέρουμε, δεν είναι μόνο για την αδερφοποίηση Καβάλας Νιρεμβέργης, είναι γενικότερα. Για το τι θέλει η Καβάλα. Λοιπόν. Και εκεί θέλω λίγο τους δικούς σου προβληματισμούς, τις δικές σου ιδέες. Δηλαδή, αν μπορούσες να επηρεάσεις κάποια πράγματα, δηλαδή πού θα στόχευες, πώς βλέπεις δηλαδή, η Καβάλα για να κάνει το βήμα μπροστά, έτσι, με την εμπειρία που έχεις και από την Νιρεμβέργη. Γιατί σε πολλά πράγματα η Νιρεμβέργη είναι έτη φωτός μπροστά από εμάς. Λοιπόν, θα σου πω. Μιλάω με έναν παπά ευαγγελικό. Κάνουμε συζήτηση, του έχω δώσει τα βιβλία κτλ. Καλός φίλος ο Πέτρος. Και μου λέει: Τι δουλειά έχει Καβάλα με τον Απόστολο Παύλο. Λέω: Πλάκα με κάνει. Αυτό ήξερε τη Νεάπολη, ήξερε ο Φιλίππος, δεν ήξερε ότι η Καβάλα είναι Νεάπολη. Εάν αυτό δεν ξέρει ότι η Καβάλα είναι Νεάπολη, τι έλλειμμα έχουμε για να γνωρίσουμε την Καβάλα. Ξεκίνα από εκεί. Έχω γράψει 6-7 σελίδες για του Φιλίππους για πολλά θέματα. Από τότε που έγινε, ας πούμε,
μπήκε στο κατάλογο της παγκόσμιας χειρονομιάς, που μπορούν να γίνουν. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουν βήμα και κάθε χρόνο ένα βήμα μπροστά. Δεν ξέρω τι έχει γίνει από τότε, δεν θέλω να κρίνω κανέναν, γιατί είναι πολλοί φορείς σίγουρα που μπερδεύονται. Αλλά δεν έχουν γίνει αυτά τα πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Ναι. Να σου πω κάτι, Σωτήρη, δεν κρίνουμε, ούτε εγώ θέλω να κρίνω, αλλά το αποτέλεσμα βλέπουμε ότι εδώ δεν άλλαξε κάτι. Όσοι τουρίστες ερχόντουσαν πριν ενταχθεί έτσι στον κατάλογο των μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO οι Φίλιππι, οι ίδιοι πάνω κάτω έρχονται και τώρα. Ναι. Μου λένε κάποιοι που πήγαν στα Μετέωρα πρόσφατα ότι πριν την ένταξή τους, έτσι, πριν να γίνουν να μπουν στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO, πολύ λίγος κόσμος τα ήξερε τα Μετέωρα. Ναι. Πήγαιναν κυρίως αυτοί που πήγαιναν για λόγους θρησκευτικής λατρείας. Έτσι. Με το που έγινε η ένταξη, με τη διαφήμιση που έγινε, με τον τρόπο που το χρησιμοποίησαν αυτό, ακούω ότι στις μέρες μας περίπου 3 εκατομμύρια τουρίστες το χρόνο πηγαίνουν στα Μετέωρα. Εγώ δεν σου λέω να έρχονται 3 εκατομμύρια τουρίστες στην Καβάλα και στους Φιλίππους. Ας έρχονται 300.000. Ας έρχονται 30.000 για να πηγαίνουν εκεί. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν όμως να έχουμε ένα τέτοιο μέρος με τέτοια ιστορία σημαντική, όχι μόνο για την Ελλάδα, για την παγκόσμια ιστορία. Έτσι, με την μάχη των Φιλίππων, με δηλαδή, χιλιαδιό. Είναι το τέλος της Ρωμαϊκής Δημοκρατίας. Φάρσα, αλλά Φίλιππι Άκτιο. Ακριβώς. Λοιπόν, που μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε. Υπάρχουν στη Γερμανία ομάδες που πάνε και γυμνάζονται σαν λεγιονάριοι, ζουν Σαββατοκύριακο σαν λεγιονάριοι, που θα τρελνόταν να έρθουν εδώ να στήσουν τη μάχη του Φιλίππων. Original περιβάλλον. Ναι, θα τρελνόταν. Αλλά όπως είπα, πρέπει να ξεκινήσουμε τι θέλουμε και πρέπει να κοιτάμε σε πολλά μέτωπα. Είπα, καλά ήταν τα σχολεία που ερχόταν και χάρηκα μετά το 2006-2007. Καλές ήταν οι ομάδες που ερχόταν, καλή ήταν η μουσική που ερχόταν, αλλά δεν έπρεπε να σταματήσει τίποτα. Έπρεπε να έχουν τη δικιά τους δυναμική. Λοιπόν, το να έρχεται να κάνει ο σύλλογος φίλος μία μέρα να πουλήσει σουβλάκια, να μαζεύει 1.200 ευρώ να έρθει να τα δώσει, παράδειγμα, στο Πουλίδιο που το δώσαμε το 2019, είναι καλό, είναι χρηστό, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει τέτοια δυναμική που να έχουμε τους Γερμανούς να έρχονται οι ίδιοι τους να προσφέρουν. Και φέτος δώσαμε 1.600 ευρώ για να αγοράσουν, ας πούμε, ένα επαγγελματικό πλυντήριο πιάτων. Αλλά δεν σώζει την κατάσταση με ένα φίλο. Γιατί ο φίλος έχει τα μέλη του, 6 ευρώ το μέλος του χρόνου, 200 μέλη, 1.200-1.300 τόσα ευρώ. Τελείωσε. Με το που θα κλείσει η εκπομπή, θα πληρώσω και εγώ τη συνδρομή μου. Ευχαριστώ. Δεν το είπα γι' αυτό, αλλά τέλος πάντων. Όχι, γι' αυτό το είπες. Λέω ότι πρέπει να αποκτήσουμε τη δυναμική, να τη βάλουμε μόνοι μας τη δυναμική. Εμείς είμαστε μια εφεδρική μονάδα. Οι πελταστές που λέγανε οι παλιοί. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά μόνοι μας. Εσείς, Σωτήρη, στο μέλλον σκέφτεσαι όταν με το καλό πάρεις σύνταξη, θα γυρίσεις στην Ελλάδα. Τι έτσι, πώς το βλέπεις? Ένα μεγάλο μέρος του χρόνου θα το περνάω στην Ελλάδα. Καβάλα, που θα σε έχουμε περισσότερο Αλλά εδώ. Εγώ θα ήθελα, εκτός από την αδελφοποίηση, να βρεθεί ένας νέος άνθρωπος που να έχει θέρμη και ζήλο και ζέση να συνεχίσει το σύλλογο, να τον πάει πιο πέρα. Εγώ τι ήταν να δώσω, το έδωσα. Ό,τι κάνω πλέον για μένα είναι ρουτίνα. Και κάποια στιγμή λέω πάλι τα ίδια θα κάνω, μωρέ. Λοιπόν, εντάξει. Τότε ήμασταν καινούργοι. Ξεκινούσαμε με τη θέληση, με τη φλόγα να το πετύχω. Να δώσω ζωή. Να το κάνω, να βγει. Όπως παράδειγμα το 2009 που κάναμε στις εκδηλώσεις, το 2019 πήρε στις εκδηλώσεις κτλ. Αποκτήσαμε ένα πολύ καλό φίλο, τον Δόκτωρ Αμάλη, ο οποίος μας υποστήριζε πάντα και πρέπει να τα πούμε αυτά. Έδωσε 8.000 για το Πουλίδιο, έδωσε 20.000 παλιά για τους πρόσφυγες. Πολύ σημαντικός άνθρωπος. Πολύ σημαντικός άνθρωπος. Και πόσα χρόνια ήταν δήμαρχος της Ενεργοποίησης? 18 χρόνια και πρέπει να τον τιμήσουμε κάποια στιγμή. Και νομίζω πρέπει σε κάποια φάση να τιμηθεί και από την Καβάλα, λοιπόν, το λέμε και από την εκπομπή εδώ. Έδωσε 20.000 στην αρχή για τους πρόσφυγες, έδωσε χρήματα για να κάνουμε εκδηλώσεις για να γίνει το πρόβλημα της Καβάλας δώσουν οι Ρεβεριέζους και ανάμεσα σε αυτό όλο που έγινε, ψυχή αυτών ήταν, πρέπει να το τονίσω εδώ, η κυρία Λέσικ, εργάστηκε πάρα πολύ και ο σύζυγός σας, ο κύριος Θεό, καλή ώρα του, ζει ο άνθρωπος, γερός να είναι. Λοιπόν, βρέχει ζευγάρι Γερμανών, οι οποίοι προσέφεραν 70.000 ευρώ για να γίνει το χαμόγελο του παιδιού στην Καβάλα. Και όταν έγιναν εδώ τα εγγένεια, δεν αναφέρθηκε καθόλου. Δεν χαιρέτησε καν η κυρία Λέσικ, που ήταν σαν εκπρόσωπος του Δημάρχου Νιερεβέργης. Πότε έγινε αυτό, Σωτήρη? Το 2017, τον Ιούνιο. Τώρα δεν θέλω. Ο κόσμος μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα, όχι, το ξέρουμε. Ήταν ένα σόου του κυρίου Γιαννόπουλου από το χαμόγελο του παιδιού. Μάλιστα.
Ας αφήσουμε τη Δημοτική Αρχή. Η Δημοτική Αρχή υποδέχτηκε τους ανθρώπους καλά. Ίσως δεν μπορούσε να παρέμβει στην τελετή. Ναι. Εντάξει. Ήταν στην ουσία. Αλλά ατυχής στιγμή, φαντάζομαι. Πολύ ατυχής στιγμή. Ναι. Εγώ θύμωσα. Εγώ δεν ήθελα να συμμετάσχω πλέον. Και πρέπει να πω, και το λέω, η γυναίκα δούλεψε πάρα πολύ. Πήγαινε πόρτα-πόρτα και πουλούσε εισιτήρια για τις εκδηλώσεις. Αυτά. Λέω, εντάξει, πες μου τι θες, θα σε βοηθήσω. Mm-hmm. Αλλά την ψυχή που είχε βάλει. Το 2014 μας έδωσε ο Μάλι χρήματα για να κάνουμε ένα ελληνικό τριήμερο. Τα ενίκια, ο χώρο, όλα δωρεάν από το Δήμο Νιρεβέργης. Κάναμε το ελληνικό τριήμερο. Υπεύθυνοι του, ας πούμε, του συντονισμού, γιατί ήταν τρεις-τέσσερις δημοτικοί φούρνες που παίρναν μέρος, ήταν μια τουρκάλα. Και λέει, εντάξει, έχουμε καλέσει εσείς, εντάξει, τα λοιπά, είναι και μορφωμένοι άνθρωποι. Και λέει, τον εγωισμό που βγάλατε εσείς και τον ενθουσιασμό δεν το έχω δει πουθενά και θα χαρούμε να ξανακάνουμε. Μας έδωσε ο Δήμαρχος όμως τα χρήματα. Κερδική χαιρέτηση, γιατί ήταν τότε προσωπικότητα. Μην ξεχνάς, 18 χρόνια και τα τελευταία 4-5 χρόνια ο πιο δημοφιλής Δήμαρχος στη Γερμανία. Μετά από τα 12-15 χρόνια, κάπου αρχινάς και έχει μεγάλη φθορά. Παρ' όλα αυτά ήταν ο δημοφιλέστερος Δήμαρχος στη Γερμανία. Ο τωρινός Δήμαρχος Νιρεμβέργης. Ένα νέο παιδί είναι. Δεν μπορούμε να το κρίνουμε, γιατί ο άνθρωπος δεν πρόλαβε να μπει, έκατσε πανδημία. Τι να πεις. Εντάξει. Έχουμε όμως αρχίσει επαφές, γιατί και εμείς έχουμε νέο δήμαρχο εδώ. Έχουμε επαφές, έχω και με τον κύριο Μοριάδη. Δεν έχουν όμως ακόμα γίνει κάποιες εκδήλωσεις, κυρίως λόγω της πανδημίας, έτσι. Ναι, ναι. Ετοιμάζουμε μία εκδήλωση, μία που το έδωσε. Α, ωραία. Αυτό είναι ευχάριστο. Το 1800. Το 1822 είχε ιδρυθεί στην Νιρεμβέργη ένας φιλελληνικός σύλλογος για την υποστήριξη των επαναστατημένων Ελλήνων, ο λεγόμενος Griechen Verein. Mm-hmm. Και φέτος, μάλλον του χρόνου του 22, θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια αυτού του συλλόγου και θα είναι η 21η εκδήλωση του Δήμου Καβάλας και θα κλείσει το επαιτειακό έτος 2021. Αυτό θα γίνει εδώ, στην Καβάλα. Αυτό θα γίνει στην Νιρεμβέργη. Αυτό θα γίνει στην Νιρεμβέργη. Εδώ να περιμένουμε κάτι. Περιμένουμε προτάσεις από το Δήμο Καβάλας. Αν θα γίνει η εκδήλωση εκεί, μπορούμε να την κάνουμε καλύτερα και εδώ. Αυτό σκέφτομαι, ναι. Μπορεί να την κάνουμε καλύτερα και εδώ. Αλλά θέλουμε να τιμήσουμε στην Νιρεμβέργη τους Νιρεμβεργιώτες, οι οποίοι ένας εξ αυτών έχει πέσει στο πέτα, αυτούς τους ανθρώπους που ήρθαν και έπεσαν για μας. Σημειωτέων ότι το 40% και επιπλέον των Φιλελλήνων προερχόταν από το γερμανόφωνο χώρο. Όχι από τη Γερμανία, γερμανόφωνο χώρο. Γιατί και στην Εστονία είχε Γερμανούς που κατεβήκαν και πολέμησαν. Λοιπόν, και αυτό ένα ευχαριστώ τους το οφείλουμε. Όπως έχουμε τη μέρα που πέθανε ο Λόρδος Βίρονας, μέρα του φιλελληνισμού, εμείς θέλουμε αυτή τη μέρα να τη γιορτάσουμε. Δεν είναι η μέρα που ιδρύθηκε ο Σύλλογος, δεν έχουμε ακριβή στοιχεία, αλλά δεν μπορούσαμε να το κάνουμε 25 Μαρτίου, γιατί δεν θα έρχονταν κανένας από την Ελλάδα. Θα γίνει 18 Μαρτίου το 2021. Ο κύριος Μουριάδης έχει πει ότι θα έρθει. Ο Δήμος Καβάλας έχει πει ότι θα έρθει. Μάλιστα ενδιαφέρθηκε και ο Δήμος Θάσου να έρθει, επειδή έχουν το Χατζηγοέρο με ταξιά, όπλα, αρχηγό και κάποιους άλλους. Καλοδεχούμενοι όλοι τους. Θα χαρούμε να έχουμε μεγάλη αντιπροσωπεία. Και θα χαρώ και ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Παναγιωτόπουλος, συντοπίτη μας, να μας τιμήσει. Ή κάποιο μέλος του. Αυτό θα είναι πολύ σημαντική εκδήλωση. Είναι για μας. Να είναι έτσι αφορμή να αναθερμανθεί λίγο η αδελφοποίηση. Πέσαμε σε δύσκολες στιγμές. Απάνω που αρχίσαμε να σηκώνουμε κεφάλι μετά την κρίση, μας ήρθε η πανδημία. Δηλαδή, εντάξει, μετά το 16-17 εμείς δεν είχαμε πρόβλημα. Αλλά τουλάχιστον τα πρώτα 3-4 χρόνια δεν μπορούσαμε να βγούμε. Τα 15 χρόνια του συλλόγου τα κάναμε σε κλειστό κύκλο και παρουσιάστηκε ο Δήμαρχος, ο κ. Μάκη, μου λέει: Γιατί έχεις όρεξη να μας προηγήσει, λέει, η Bild Zeitung, άσε με καημένα. Κατάλαβα. Το θετικό όμως, Σωτήρη, είναι ότι εσύ συνεχίζεις έτσι δυναμικά, είσαι πολύ δυναμικός άνθρωπος με θετική ενέργεια και θα το επαναλάβω έτσι κλείνοντας την εκπομπή ότι σε σένα οφείλουμε την αδερφοποίηση. Γιατί κάναμε όλο το ιστορικό, βλέπεις βέβαια πως είναι και η σημασία του τυχαίου που τίποτα... Ναι. Λένε τίποτα στη ζωή δεν είναι τυχαίο. Εγώ δεν συμφωνώ. Κάποια πράγματα είναι τυχαία. Δηλαδή, να σου πω την αλήθεια, άμα δεν δούλευε στο Λούσι και δεν συναντούσε τη σύζυγό σου, δεν θα πήγαινε στην Νιρεμβέργη. Ναι. Δεν θα είχε ιδρύσει το σύλλογο αυτό, δεν θα είχε γίνει και αδερφοποίηση. Ναι. Ήταν πολύ όμορφη η κουβέντα μας. Σωτήρη, ξέρω ότι μπορείς να μας πεις και πολύ περισσότερο για όλη τη σεζόν να κάνουμε εκπομπές. Γιατί έχεις πολλά. Πολλά να πεις. Λοιπόν, νομίζω όμως αγγίξαμε πολλά έτσι, τα περισσότερα από τα θέματα της αδερφοποίησης. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω δύο τρεις κουβεντούλες. Βεβαίως. Να τελειώσουμε. Ένα είναι ότι θέλω να ευχαριστήσω δημόσια.
τα μέλη του συλλόγου που με υποστήριξαν, τους δημοτικούς συμβούλους που μας υποστήριξαν. Έχω μαλώσει τον κύριο Καθαγιλίδη 100 φορές και το γνωρίζεις. 102 τον είπα Θεό, θέλω αυτό, μου το έκανε. Έχω μαλώσει με την κυρία Λέσικ 150 φορές. 155, ναι, Σωτήρη, θα στο κάνω. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν ένα μεγάλο ευχαριστώ. Βεβαίως. Και θα το προτείνω κιόλας και στον Δήμαρχο, αυτούς τους ανθρώπους τουλάχιστον μια έφημο, μια κάτι κτλ. Τώρα που και οι δύο είναι Außendienst, αντέπουλε είναι η Γερμανία, δηλαδή τέος. Δεν έχουμε ανάγκη για γλύψιμο. Όπως είπα κάπως στο Μάλι, θα σε κάνουμε άλλο στο συλλόγο, δεν θα είσαι δήμαρχος. Μάλιστα. Μου λέει γιατί, τότε δεν θα σε έχω ανάγκη, δεν θα πει κανένας ότι έχω γλύψιμο. Και θα τον κάνουμε επίτιμο μέλος του συλλόγου μας στην επόμενη Γενική Συνέλευση. Θέλω να ευχαριστήσω δημόσια τον κύριο Γιούργεν Μέρενσλάγκερ από τη φίρμα Semicron. Ήταν ο υπεύθυνος του IT που μου εμπιστεύτηκε τα κομπιούτερ. Εμείς από τη σειρά μας, σαν Δήμος Καβάλας, από το 2011 με τον κύριο Σιμιτζή, με την κυρία Τσανάκα και τώρα με τον κύριο Μουριάδη, στέλνουμε κάθε χρόνο πίσω στους Γερμανούς που δώσαμε όλα τα κομπιούτερ. Πρώτος ο Κωστής ο Σιμιτζής με πήγε και με πήρε στους Φιλίππους και μου έδειξε τα κομπιούτερ και τα λοιπά σε ανοιχτό σύστημα που δουλεύαν τα παιδάκια. Και αυτό είμαστε και υποχρεωμένοι να το κάνουμε για να ξέρει ο κόσμος ναι, εκεί αυτό ότι ακριβώς. Πιάνουν αυτό, τόπο αυτά ναι, που στέλνουν. Αλλά αυτό είναι που λέμε καθαρός ο ουρανός, αστραπές δεν φοβάται. Έλα, Σωτήρη, πάμε. Πού θες? Έλα, σε ένα σχολείο, πάμε να μισεί. Λοιπόν, η κυρία Τσανάκα το ίδιο, με τον κύριο Καλανταρίδη, ο κύριος Μουράδης τα έστειλε, χθες με ευχαρίστησε κιόλας. Εντάξει, δεν έχουν πρόβλημα. Και δώσαμε, αφού το έβαλες δύο φορές μπηχτή, και στη Θάσο και στη Χρυσούπολη, όπου υπήρχαν μέλη του συλλόγου και τα μέλη του συλλόγου έκαναν έτοιμα. Μας ακούει και η Ελευθερούπολη όμως τώρα. Και δεν θα έχουμε μέλη του συλλόγου από εκεί. Α, μάλιστα. Πρέπει... Λοιπόν, και τα μέλη του συλλόγου έκαναν αίτηση και σαν αλληλεγγύη στα μέλη του συλλόγου τους βοηθήσαμε. Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Τους είπαμε. Γιατί, συγγνώμη, ξεχάσαμε να πούμε και τα πυροσβεστικά. Μας έκανε δώρο Μάλι. Δύο πυροσβεστικά έρθαν στην Καβάλα. Είπες τρία πραγματάκια, ποιο είναι το τρίτο? Ναι. Τρία, να βάλω κι άλλο. Ένα τελευταίο και κλείνουμε την Όχι, εκπομπή. Γιατί ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλουμε και σε όλη τη διοίκηση του Δήμου Νιερεβέργης, στον συγχωρεμένο Δήμαρχο, στον κύριο Φέρτερ, στον υπεύθυνο οικονομικών που μας εμπιστευτήκαν και μας δώσαν τα πυροσβεστικά. Βεβαίως. Άσχετο αν ζητάσω, το έχουν σε αχρηστία. Εμείς κάναμε κάτι μεγάλο. Τουλάχιστον με τα πυροσβεστικά και με τα κομπιούτερ, θεωρώ ότι ο Σύλλογος έκανε κάτι μεγάλο, πέρασε τα εσκεμμένα. Και πραγματικά έχει κερδίσει πολλά και η Καβάλα και οι Καβαλιώτες από την αδερφοποίηση. Εγώ, Σωτήρη, πολύ μου είναι να σε ευχαριστήσω και εκ μέρους των Καβαλιωτών για αυτά που κάνεις για μας από την Νιρεμβέργη. Να σε ευχαριστήσω ειδικότερα και για την απόψινή κουβέντα. Ήταν πραγματικά έτσι πολύ ζωηρή. Μάθαμε πολλά έτσι και για την αδερφοποίηση. Όσοι... Και ακόμα και εγώ που την έχω ζήσει πολύ στενά, έμαθα κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ήξερα. Να σε ευχαριστήσω που ήσουν απόψε μαζί μας. Να ευχαριστήσω και τους τηλεθεατές που μας παρακολούθησαν και εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Ένα να είστε λεπτό. Καλά. Ένα λεπτό. Έλα, Σωτήρη, πρέπει ευχαριστώ να έχεις και το όλους... τελευταίο λόγο. Ναι, δεν ναι, έχω... αφού το ξέρεις. Το ξέρω. Λοιπόν, ευχαριστώ όλους τους δημάρχους που συνεργάστηκα. Συνεργάστηκα καλά, πολλές φορές μαλώσαμε, πολλές φορές διαφωνήσαμε. Στο τέλος βρίσκαμε έναν δρόμο και καταφέραμε κάτι καλό για την Καβάλα. Είπα, είτε οι μουσικές, είτε τα σχολεία, είτε όλα τα άλλα, πάντα κάναμε κάτι για την Καβάλα που ακουγόταν το όνομά της προς τα έξω. Εξαιρετικά. Τους ευχαριστώ και αυτούς από εδώ. Να είστε καλά, Σωτήρη. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Καλό βράδυ σε όλους.